Γύρισε ο άνθρωπός μου, γύρισε ο αδελφός μου, το ραδιοφωνικό μου τέρι. Εντάξει, εδώ, προσέξτε λίγο εδώ. Ο αδελφός μου, εδώ, νάτος. Εδώ, νάτος, εδώ το παιδί. Γύρισε από τις καλοκαιρινές του, σεπτεμβριανές του διακοπές. Λοιπόν, ξαναγύρισες, ε. Δεν γίνονται να παίξει άλλο τραγούδι πέρα από του Λεπά. Εντάξει, με Δήμητρα Αλεξανδράκη να πρωταγωνιστεί στο βίντεο ως η κοπέλα που ξαναγύρισε, ε. Σύμφωνα με το Λευτέρη Πανταζή, Νίκο Μοσχοβίτη, βάλε τα ακουστικά σου, κάτσε μπροστά στο μικρόφωνο σου, ξαναγύρισες, ε. Και σήμερα γυρνάει μετά από 20 χρόνια το λόγο τιμής. Και εμείς είμαστε εδώ στούντιο τώρα, εντάξει, αυτά που ζούμε δεν υπάρχουν. Ποιο είναι το σε διαμέρισμα. Ποιο είχε το σάντερ, σε διαμέρισμα ξαναβρεθούμε. 11 η ώρα λοιπόν, μόλις βγούμε. Γεράσιμο, θα γυρίσουμε. Και είναι μια εκπληκτική κομματάρα που έπαιζε σε όσους το βλέπανε παλιά. Είχε όλο το σάντερ, ήταν όλο του Ανδρεάτου. Έπαιζαν και κανένα δύο-τρία άλλα τραγούδια. Και είχε ένα άλλο που λέγεται Σκάκι. Καταπληκτικό τραγούδι. Σκάκι. Καταπληκτικό, που το λέει πάλι ο Ανδρεάτος. Σκάκι. Λέει, επιστρέφεται, τι να κάτσουμε πίσω, το πάω κάρι. Τι να πούμε. Ξεχάστηκε ήδη το παιχνίδι. Μόνο. Όχι, δεν ξεχάστηκε ακόμα. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ. Τι την έχω διαβάσει το μεταξύ. Ούτε τα παιδιά μόνο διάβασαν. Μόνο είδα την έβγαλε. Λοιπόν, περίμενε. ΠΑΟΚ Γιάρη. Καταδότες φανταστικών γεγονότων υπαγόρευσε τα κεντρικά. Για διάβασε την Νικό, εσύ θέλω να διαβάσει. Δεν βλέπω μέχρι εκεί. Εσύ. Ναι, αλλιώς θα τη διάβαζα. Η προσπάθεια της ΠΑΕ ο Άρης. Να επιτελέσει το ρόλο του καταδότη φανταστικών γεγονότων και να συνεχίζει να δυναμητίζει το κλίμα ακόμα και 24 ώρες μετά τη λήξη του αγώνα. Ήταν κάτι αναμενόμενο. Λες και δες χρειάζεται. Live, πρόεδρε, και άλλο θε... Τώρα, πρόεδρε, αν είσαι πρόεδρε, τώρα μπες στο live. Πρόεδρε, μπες στο live και βγες στον αέρα. Διαβάζει... Να απαντήσεις αυτούς εδώ πέρα, ναι. Τους νεόπλου τη πόλη. Πρόεδρε, εδώ είμαστε. Νεόπλου, τρε φίλε, 7 χρόνια εδώ πέρα. Πάει, άλλη αρχίζει. Παλαιόπλου αρχίζει να γίνεται. Και σε ζητάμε, βγες να αποκαταστήσεις τα πράγματα, πρόεδρε. Με τη ζακετάρα την τρομερή που φορούσες θες. Λοιπόν, και λέει η ανακοίνωση τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λες και χρειάζονται άλλοθη για να δικαιολογήσουν τις συμπεριφορές παραδοσιακά βιώνουμε ο Κλεάνης Βικελίδης. Δεν καταλαβαίνω μια χαρά, πάντα συμπεριφορές ο Κλεάνης Βικελίδης. Ωστόσο, με δεδομένο πως διαχρονικά οι στόχοι τους περιορίζονται στο να προσδίδεται το όρος ντέρμπι. Α, του κύριου Δούκανε είναι εκείνος, εντάξει. Δεν ξέρω. Στους μεταξύ μας αγώνες θα πρέπει να τους ενημερώσουμε ότι τις πανίως τόσο προκλητικές συμπεριφορές σε ένα ντέρμπι εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου αντιμετωπίζεται με τόση ψυχραιμία. Ακόμη και απέναντι σε ποδοσφαιριστές που νομίζουν πως καταξιώνονται, παριστάνοντας τα τετράποδα με ακράτη, επιλέγοντας τη θύρα των οργανωμένων οπαδών για να πανηγυρίσουν. Συγγνώμη, δεν θα ξαναπανηγυρίσει παίξει μπροστά στην 4, όπως έκανε ας πούμε ο πρίγκιπης στην 3 πέρυσι με τον Ουάρντα. Ναι. Η απάντηση καθυστερημένη, ακολουθώντας πιστά την αγωνιστική τακτική της ομάδας τους στον αγώνα της Τούμπας, αντίδραση δίκαιης ΠΑΕ ο Άρης, είναι πως έχουμε συνειδητοποιήσει την προσπάθεια δημιουργίας των εντυπώσεων του αδικημένου που επιφυλάσσουν στον εαυτό τους. Ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται ελεύθερα, είτε ως αδικημένος, είτε ως καταδότης φανταστικών γεγονότων, είτε ως αυθόρμητα διαμαρτυρόμενος. Μόνο που τελικά πιστεύοντας όλα αυτά που λένε για τις εντυπώσεις, καταφέρουν να μεγαλούν την ψαλίδα από τον γκρουπ των μεγάλων ομάδων. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό βέβαια δεν ενδιαφέρει αυτούς που υπαγόρευσαν από τα κεντρικά την ανακοίνωση. Το πιο ενδιαφέρον σημείο της οποίας άλλωστε είναι αναφορά στις κόκκινες γραμμές. Δεν θα μπορούσαν να έχουν άλλο χρώμα. Αναφέρει η ανακοίνωση που προφανώς είναι γραμμένη από τον κύριο Λευτέρη Δούκα, λέω εγώ. Έσχευε θέμα των υπεύθυνων επικοινωνίας. Ή το αναφέρεις έτσι. Έχω. Θα έπαιζε ρόλο. Τον αποδέχομαι με τον ίδιο τρόπο που τον αποδέχονται όλοι οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Μην είδα κανένα να μην αποδέχεται κάτι. Εντάξει. Απλά επίσης, λέω. Δεν είναι η ανακοίνωση του Λευτέρη Δούκα. Αυτή είναι η ανακοίνωση ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Κάποιος συνέταξε. Λοιπόν. Αυτά για τον ντέρμπι. Μπορείς να βάλεις πάλι το χαλί της εκπομπής γιατί από πίσω παίζει. Υπάρχει πιθανότητα φέτος να παίξουμε άλλες 5 φορές. Και στο κύπελο, ναι. Πού να μεταναστεύουμε. Όχι, 5. Είναι άλλες 3. Ναι. Στα play-off, ας πούμε. Δηλαδή το Βικελίδης και άλλα 2 στα play-off. Ναι. Και αν πετύχουμε στον όσο κύπελο. Που να μεταναστεύσουμε. Να το Γιάννη εκεί πέρα στην Ήδρα που ήμουνα. Να του πω, αδελφέ, κράτα. Κράτα να κατέβουμε κανένα εξάμηνο εκεί. Τρομερά πράγματα. Έχω ψωμάκια. Και το επόμενο παιχνίδι είναι το Γενάρη. Αν δεν προκύψει ενδιάμεσα τίποτα στο κύπελο. Πάμε για Γενάρη. 3 ή 4 Ιανουαρίου νομίζω και το Άρης ΠΑΟΚ. Νωρίς. Θα μπει ο χρόνος με ντέρμπι. Πάρα πολύ ωραία. Τρομερά. Λοιπόν. Έχω κουραστεί. Άλλες 5 φορές να παίξουμε μαζί. Θα χρειαστούμε καινούρια μεταμόσχευση
ενός συγκεκριμένου κομμάτι του κορμιού μας. Αυτά τα παιχνίδια κρύβουν. Αναφέρομαι και στους δύο, να ξέρεις, δεν είναι να αναφέρουμε μόνο στην πλευρά. Αυτά τα παιχνίδια έχουν και αυτή την πλευρά. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορείς να το αλλάξεις αυτό. Ναι. Έτσι είναι η ζωή και πώς θα την αλλάξεις. Ναι. Λοιπόν, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Ξεκουράστηκες. Καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα, φθινόπωρο, εντάξει. Σήμερα ξεκινάει και επίσημα. Από την ώρα που γύρισα, με πάει επική τάπα. Ωστόσο, έχω να πω ότι όντως σε αυτές τις διακοπές ξεκουράστηκα. Καλό αυτό. Παραδόξω, γιατί λες πολλές φορές, λέει ο άλλος, πάω διακοπές για να ξεκουραστώ και δεν ξεκουράζεται ποτέ. Ναι. Σε αυτές όντως ξεκουράστηκα. Μην ακούω για διακοπές άλλο, γιατί δεν μπορώ, δεν μου κάνει καλό γενικότερα. Πάμε παρακάτω. Δεν με βοηθάει ιδιαίτερα. Εμένα με ενδιαφέρει ότι πέρασες καλά, ότι ξέφυγες λίγο και επέστρεψες δυναμικά. Δυναμικά δεν θα πεις τίποτα. Για τη νέα σεζόν. Ναι. Αυτό έχει, δυναμικά αυτό έχει, αυτό έχει σημασία. Λοιπόν. Καλησπέρα την Κιτρινόβη Μυτιλίνη. Μας ακούνε και από τη Μυτιλίνη. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία Μυτιλίνη. Μυτιλίνη, αγαπημένη μου πολύ. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, 23 του Σεπτέμβρη, καλό φθινόπωρο και επίσημα μπαίνουμε σε φθινοπορεινή περίοδο. Γιατί και επίσημα τώρα? Είναι νομίζω επίσημα είναι από σήμερα το φθινόπωρο. Γιατί? Έτσι έχει οριστεί. Κάτι άκουγα σήμερα σε ένα πρωινάδικο που τα λέγανε και τα λοιπά. Μέχρι και μου τσινά σε κίνηση και εμείς ακόμα πράγμα δεν έχουμε. Κακός. Δεν σε άκουσα καλό σήμερα. Α, σου πει, κουμπί κόπηκε 4,5 ώρα για τεχνικά θέματα. Αλήθεια. Ναι, ρε, πήγε σε διάλειμμα και δεν επέστρεψε ποτέ. Τραγικό. Ούτε εμείς δεν το έχουμε κάνει αυτό. Όντως. Φαντάσου. Πήγε σε διάλειμμα και δεν γύρισε ποτέ. Ξεκίνησε ένα τουρκικό μετά. Αφού καθόμαστε καλύτερο και το εκδόσαμε έτσι. Τι έγινε? Εμείς παρακαλάμε για κάτι τέτοιο. Ναι. Και δεν μας κάθονται ποτέ. Ναι, δεν ξεκίνησε. Πολύ εγχωμένος. Βασίλης Καβαδίας σε ρύθμιση του ήχου. Βασίλη. Είσαι σίγουρος? Ναι. Το κλειδώνεις? 100%. Okay. Καλά, μπορεί να έχει και παρεμβάσει μέχρι τις 12. Ανάλογα. Θα φανίσει χειροκρότημα. Ναι, θα ασχοληθούμε και εμείς με το πάω κάτι τώρα, αυτό μου λες. Θες ή όχι? Και να μην θέλω, υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να ασχοληθούμε. Με οτιδήποτε άλλο μπορούμε. Έχει GTA. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Α, έχει ρε, όντως. Wanna be on top. Βάλε, ψάξε στο YouTube, wanna be on top. Ναι, ρε Νίκο, το ξεχάσαμε, ρε. Αχ, αυτή είναι τέτοιο, plus size. Τι plus size, δεν είναι plus size. Αυτή είναι μπουρούχα, δεν είναι. Έλα, μην κάνεις body shaming τώρα, δεν είναι σωστά αυτό. Εσύ το είπες, δεν είπα. Εγώ είπα plus size, εσύ είπες μπουρούχα. Ναι. Βάλε ένα wanna be on top, θα το βρεις. Γεια, μην τον βάζεις τον άνθρωπο κάτι τέτοια πράγματα. Βάλε wanna be on top, το βγω, το βάλω εγώ. Δηλαδή πλέον το έχω. Θα πρέπει να ασχοληθούμε. Ωρε μπαμπάτσικο. Όχι, μελανιά. Θα σε εκδικηθώ. Τώρα να σου πω λίγο κάτι, ρε φίλε. Αυτή εδώ η τύπηση που πάει στο GNTM, εντάξει. Έχει πολύ αυτοδοπίθεση. Συζητάει με τις φίλες της, ρε φίλε, και λέει, ρε κορίτσια, εγώ θα δηλώσω συμμετοχή. Λένε ναι, ρε, ξέρω εγώ, βέτα. Από κάτω δε τρέλερ. Άρα. Ναι. Άρα. Ωραία. Γίγαντα κούρκουλο. Ναι. Και πάει, ρε φίλε. Και δεν τη λέει ένα, ξέρω εγώ, ρε. Α, το καλύτερα, δεν είσαι γι' αυτό. Ωρε φίλε. Ωρε φίλε μου. Μπράβο, πρέπει. Όχι, εξόκυλε. Πώ βλέπει κάτι στα παγόβουνα που κάθονται από πάνω έτσι. Πολύ χειρότερα. Μην κάνετε body shaming, ρε παιδιά, δεν είναι ωραίο αυτό. Μην κάνετε body shaming, εσείς πόσοι καλύτεροι είστε. Πού να σηκωθείς, κορίτσι μου. Μπράβο, πού να σηκωθείς. Δεν έχει ήχους κιταρίδας, φίλε, εντυπωσιακό. Μπράβο της, μπράβο. Ο Άγγελος Μπράτ σκεφτικό. Ο Άντζελο έχει ξενερώσει λίγο. Και δες τώρα οι άλλες κυρίες τι θα κάνουν. Δες τώρα εδώ πέρα κάτι τέτοιο. Καλή όμως, να σου πω κάτι, έχει αέρα. Εγώ την παραδέχομαι. Έμπαινε, βρε, λάγμε. Δεν έμπαινα. Δεν έμπαινα, γεια σου Δημητράκη. Έμπαινε, δεν έμπαινα. Μερακλή. Δεν λυγίζει. Δεν λυγίζει. Να χαρά λυγίζει. Δεν λυγίζει. Να χαρά. Δεν είναι μπέντι. Ξέρεις τι αυτές είναι. Έχεις βρεθεί σίγουρα σε παρέα που έχει κάποιες, ρε παιδί μου, που είναι... Okay, λοιπόν, ναι. όποτε πάνε για φαγητό, βγαίνεις έξω για φαγητό, πλακώνεις εσύ εκεί πέρα. Αυτές φίλες βλέπουμε καμιά σαλάτα. Ναι. Πάντα είναι φοβερό. Όταν είναι με παρέα έξω οι περισσότερες που είναι μόνες τους, μπαμπάτσικες, πέφτουν the ground. Ωραία, δεν τρώνε ποτέ. Α, εγώ δεν θα φάω. Όχι, θα τσιμπήσω λίγο. Και όντως τσιμπάνε. Ωραία. Δεν συνέχεια αέρα όμως. Μάλιστα. Είναι λίγο, θα σε εκδικηθώ σαν τρελό φορτηγό. Ο Άντζελο Μπράτι. Δηλαδή πρέπει να ασχοληθούμε μετά από αυτό, δηλαδή να ασχολούμαστε με το πάω κάτω τώρα, εσύ θες να μου πεις έτσι. Να ασχολήθηκε στο προηγούμενο 2 ώρα το απογευματινό που είχε. Εγώ θέλω. Να είχε κάνει και διάφορε εγώ πέσει το Λίμπερο κατά φάγμα 4. Καλά, αυτό που το πα. Ναι. Ασχοληθήκαμε τα πράγματα, εντάξει. Θεωρείς ότι πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη? Όχι, ρε φίλε, εντάξει, αυτό είναι το ψωμάκι. Θα κάνουμε, θα σχολιάσουμε, εντάξει, δεν γίνεται. Θα σχολιάσουμε, θα μαλώσουμε και λίγο, να τέτοια πράγματα. Έτσι δεν πρέπει να κάνουμε. Έχω πονοκέφαλο. Εντάξει, ρε φίλε, έχεις πονοκέφαλο. Από το πρωί κιόλα. Δεν ξέρω γιατί. Εσύ ξενέρωσε χθες με το 2-2, το θεωρείς καλό αποτέλεσμα? Ξενέρωσε.
Ξεκάθαρα. Λόγω του. Λόγω του 97. Λόγω του 87 ήσουν ένα-δύο μπροστά και έφαγε γκολ 97. Ναι, ναι. Δηλαδή ήταν, θα ήταν μια νίκη πολύ καλή. Νομίζω ότι θα έπρεπε και οι δύο ομάδες να ξεκινήσουν με 10 παίχτες για να δούμε να παίζετε λίγο ποδόσφαιρο. Γιατί 70 λεπτά ποδόσφαιρο δεν είδαμε. Αφού μείνανε και οι δύο με 10. Εντάξει, ρε, το πρώτο πήγε η μπάλα πάνω κάτω, το πρώτο, είχε γκολ. Το πρώτο ημίχρονο ήταν. Έχει πολλές... Ο Κουέστα ρε, που έκανε καθυστερήσεις και μείνει 3 μήνες εκτός. Εκεί τον άκουμε να φάγει αυτός, ε. Ναι. Υπάρχει okay. όμως και άλλη πλευρά με τον Κουέστα. Θα δούμε. Brown Ντέγε. Brown Ντέγε, my friend. My friend. Hello, Brown. Λοιπόν, έλα ρε γύρω. Θες να πεις κάτι στο παιδί. Καλός παίκτης. Καλός παίκτης ο Brown Ντέγε. Good player, very good player. Too much water, too much water, my friend. Yes, yes. Το κατέβασε όμως. Ε? Το κατέβασε όμως. Γιατί? Έλα. Το κατέβασε το πώς το έκανε. I didn't make it today, tomorrow. Καφές κανονίζεται, παιδιά, να ξέρετε. Πάντα ποιοτικός. Λοιπόν. Very good, very good, very good, my friend. Very good. Λοιπόν. Very well, very good, very well, very well, very well. Εντάξει, ρε Νίκο. Εντάξει, ρε Νίκο. Καλώς. Άγγελος ο Σκουλός. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Ατελείωτο. Διάλειμμα. Τι διάλειμμα, ρε, κάτσε. Περίμενε. Τι και διάλειμμα. Πάρε 25 είμαστε, ρε φίλε. Κάτσε, ρε. Τα έχετε αλλάξει αυτά την εβδομάδα που έλειπα. Αλλάζουν και αυτά, τι γίνεται. Δύο. Τι δύο. Πριν δύο Δευτέρες ήσουν το τελευταίο φορά. Η τρίτη. Ναι, αλλά μια εβδομάδα έλειψα, ρε φίλε. Η τρίτη, ήταν εγώ να μπει on top, δηλαδή. Εντάξει, είναι. Ξεκάθαρο. Λοιπόν, πόπο συνεχίζει. Δέστηνα. Παναγιά μου, πήγε μπροστά και ο Σκουλός. Ο Καρντόζο αλλιώς. Μιγγέλ Καρντόζο, πώς λέγεται. Θα την περάσουν τώρα αυτοί, ρε φίλε. Φίλε, την έχουν περάσει. Σίγουρα την περάσανε, ρε φίλε. Την περάσανε. Μα άμα δεν την περνούσαν. Δες εδώ τρία έχει. Ο Μπράτης δεν έχει δώσει μόνο. Το πρόσωπο τους δεν είναι άσχημο. Εντάξει, και είναι αυτό που λες, δεν έχει ίχνος και τα αρίτιδας. Και είναι πολύ ακομπλεξάριστη. Και όλος μπράβο τους, εγώ την παραδέχομαι. Εντάξει. Δεν έμπαινα. Άσε ρε τώρα που δεν έμπαινες. Έχω ένα φίλο, δεν θα αποκαλύψω το όνομά του. Μερακλής. Ο οποίος αυτά είναι. Κιμπάρης. Και είναι ρε παιδί μου, δεν είναι ότι. Είναι κανένα άλλο, είναι ωραίο παιδί. Εντάξει. Είναι καλός ρε παιδί μου, εντάξει. Γόης ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Ωραίος. Καλός, ναι. Αλλά σε αυτά είναι κιμπάρης. Δεν κάνει διακρίσεις δηλαδή. Άμα του κάτσει, θα το κάνει. Και δεν είναι αυτό που λένε το άμα δεν μπαζώσει, δεν χτίζει. Και ο Μπράτης το έδωσε. 4-4. Αυτή που χλεβάζει τόση ώρα. Άγγελο. Άγγελο Μπράτης, γκάλ. Τον Άγγελο. Άγγελο Μπράτης. Λοιπόν. Δεν είναι ασχημούλα στη φάτσα. Τα λέμε όλα. Ο Πανάτο κι άλλο. Τι έγινε, Νίκο. Δεν είναι ρε φίλε κοπελίτσα. Τι έγινε, Νίκο. Πρόσωπο είναι μια χαρά. Θα παίξουμε μπαλά. Απλά είναι λίγο μπαμπάτσικο. Τι λίγο. Παίξουμε μπαλά. Μάλιστα. Δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό που κάνουμε, φίλε, γιατί ο κόσμος ακούει τώρα δεν βλέπει GNTM και δεν καταλαβαίνει τι λέμε. Ναι, σωστά. Ο Μπράτης, ρε φίλε, ο οποίος είναι. Ω, Παναγία μου και Χριστέ μου, δηλαδή. Πω. Wanna be on top. Άμα είναι αυτή on top, δεν κουνάς μετά άκρα πόδια για ένα μήνα. Τίποτα. Σε καροτσάκι θα σε πάνε. Ο Άγγελος Μπράτης που αγκαλιαζόταν με την άλλη την προηγούμενη εβδομάδα. Πότε ήταν. I understand you. Για το ο Άντζελο. Ναι. Έχει δεχτεί πολύ bullying όταν ήταν μικρός. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι παίρνει τον τελόμο. Και εμένα. Δεν μπορώ να το πω ανοιχτά κιόλα γιατί δεν βάζω και το χέρι μου. Πάλι όμω δεν είναι κάτι που δικαιολογείται όπω και να είναι. Ναι, Άγγελο Μπράτη. Ο οποίο λέει έχει και θέραπη για αυτό το ζήτημα. Δεν είχα φίλου. Ναι, πρέπει να έχει φάει πολύ. Έχει δώσει πολύ πεντάρικο. Από μικρό πεντάρικο. Εγώ πιστεύω ότι πάει σε εκατοστάρικο. Δεν ξέρω. Σίγουρα πάει σε εκατοστάρικο, να ξέρει. Όπα. Εδώ τι έχουμε. Εντάξει. Υπάρχει ένα καυτό gossip το οποίο έχει φτάσει στα αυτιά μου, το οποίο δεν μπορώ να το μεταφέρω. Έλα, θα δούμε και αυτήν και μετά θα πάμε σε παιδιά. Δεν μπορώ να το μεταφέρω στον Ελλάδα, όχι, δεν μπορώ. Έλα. Ο μπάσκετ παίζει, μπάσκετ. Μπάσκετ έχει κορμί, μπράβο. Α, τώρα είναι σπηριά. Όπα. Χλάτσο. Πολύ καλό κορμί για μπάσκετ έχει, ρε φίλε. Συνήθως αυτές είναι λίγο. Πιο. Ανδρικοτές. Και το hook. Να το πω έτσι. Παπουτσάκι. Αυτή είναι καλό. Όπα, πετάει την μπάλα στην κάμερα. Για να δούμε. Κάτσε να δούμε λίγο τώρα. Βάλε πάλι εγώ να μπει ο top, ρε Βασίλη. Έλα ρε τώρα, ρε, μην το ζαλίζει τον άνθρωπο, ρε τέλειο. Βάλε εγώ να μπει ο top τώρα, είμαστε σε κλίμα GNTM. Α, να γεια σου, εδώ είμαστε. Εγώ να μπει ο top. Ναι, αφοντικό. Εντάξει, όχι τόσο δυνατά, Βασίλη, λίγο πιο χαμηλά. Ναι, σε έκοψε, καλά σε έκανε. Λίγο πιο χαμηλά, ωραία.
Καλό. Καλό είναι, καλό αλλά θέλω να το δω με μαγιο. Α, έχει πολύ ωραίο πρόσωπο, φίλε. Είναι καλό. Γαλήνιο, θα έλεγαμε. Πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Είναι πολύ καλό. Πολύ καλό. Ηλιάνα. Επίσης δίνεται καταπληκτικά ο Σκουλός. Ναι, όμως. Φοράει μόνιμα πολύ ωραία παντελόνια. Γιατί είναι συνέχεια μαυρισμένος όμως. Γιατί κάνει σολάρι, δεν είναι. Πόσο σολάρι έχει κάνει πια. Πολύ. Πολύ δηλαδή. Επισκέψω ότι τώρα αυτά έχουν κυρίσει το καλοκαίρι. Οπότε τον έχει κάνει το σολάρι το καλοκαιρινό. Τον έχω δει από κοντά. Στον κόσμο, ναι. Σε μια φωτογράφηση. Ναι. Για γνωστή αλυσίδα. Φορούσε το ίδιο ωραία παντελόνια όπως φοράει και στο GNTM. Δεν θυμάμαι τώρα, Νίκο. Τι να σου πω. Ναι. Wanna be on top. Καλό η μπασκετμπολίστρια να περάσει. Να περάσει. Από μένα ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο διάλειμμα με είναι και να επιστρέψουμε να μας πεις εδώ πέρα για τον Άντα να μας κουράσεις. Εντάξει, για τη μεγάλη εμφάνιση και δεν ξέρω εγώ τι. Ποιος είπε μεγάλη εμφάνιση. Πάλι προπαγάνδιζε. Σωστά, αφού ήταν ισοπαλία το. Προπαγάνδιζε. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο. Προπαγάνδιζε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέψουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Λίμπρο 107,4. Είναι ο Μπαλαντέρ με Νίκο Μοσχοβίτη και Νίκο Παπαδόπουλο. Δεν είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, θα έλεγα. Θες να μου πεις λίγο για τη φιλοξενία στην Τούμπα χθες, ήταν καλή ή όχι? Συμπεριφέρθηκαν τα οι συνάδελφοι? Πάντα όταν πηγαίνω, σωστά. Η φιλοξενία είναι καλή. Το τεχνικό ψάχναμε λίγο για το ίντερνετ, αλλά εντάξει, κατά τα άλλα. Όλα καλά. Εντάξει. Καλά πήγαμε, καλά πήγαμε. Κανένα θέμα? Όχι, δεν είχε. Είχε ο Άρης κανένα θέμα? Ο Άρης λέει ότι είχε. Καλά, ο Άρης λέει ότι είχε. Είχε όντως ή. Για να, τι το λέει... Για να το λέει, είχε. Τι θέλει, τι θέλει να. Γιατί για ποιο λόγο να το να γράψει όσα. Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Όλα όσα έγραψε. Μακροσκελήθη χαρακτηρίζεται να ανακοινώσει το Άρη. Ναι, όντως. Και διάβασα και βγήκα και στον. Διάβασα, βαρέθηκα να ξέρει ότι είναι μεγάλη. Και... Βγήκα και διάβασα και στον Γιώργο Ματζιού και ήταν αρκετά μεγάλη. Γίναν τόσα πράγματα, ρε Νίκο, χθες και δεν πήραμε χαμπάρι, ρε φίλε. Και πώς δεν γράφτηκε τίποτα, πώς έγινε χθες. Να πάρουμε το φύλλο αγώνα, να δούμε, ρε φίλε. Άρα θα το πάρει το φύλλο αγώνα. Άρα θα δούμε τι γράφτηκε εκεί. Καλά, πέρα από το φύλλο αγώνα, πώς δεν γράφτηκε. Εγώ οι κροτίδες θέλω να δω αν γράφτηκαν. Ποιες κροτίδες? Καλώς. Καλώς. Ποιες κροτίδες, παιδιά? Ποιες κροτίδες? Κάτι δυναμητάκια. Παίζανε κάτι παιδιά με κάτι δυναμητάκια και σκάγανε τα δυναμητάκια. Δεν είναι. Προκλήθηκαν. Αν. Υπήρχε κάτι τέτοιο. Προκλήθηκαν. Κουέστα. Κάτι θέλει. Αυτό τι να γράψει το φυλακό, δηλαδή ότι τραυματίστηκε σε μια μονομαχία με τον Ακπομ. Όχι, ρε φίλε. Εγώ άλλο σε ρώτησα, αν αυτά που λέει εγώ πιστεύω ο Άρης ότι... γίνανε, πώς δεν γράφτηκαν πουθενά από χθες. Εντάξει, προσπάθησαν να τα ζυγίσουν και να το παρουσιάσουν σωστά. Όχι, όχι. Ρε φίλε. Δεν σου είπα εγώ να μην τα παρουσιάσουν σωστά. Καλά κάνουν οι άνθρωποι και τα παρουσιάζουν με την ανακοίνωσή του. Πώς δεν γράφτηκε σε διάφορες ιστοσελίδες, ρε παιδί μου, ότι γίνανε τόσα πράγματα στην Τούμπα χθες? Δεν επικοινωνήθηκαν. Περιμένανε να το κάνουν σήμερα. Α, δεν τα είδατε εσείς που είστε στο γήπεδο? Στους χώρους που τα αναφέρει ο Ερνίκο, εμείς δεν έχουμε. Σωστά, αν έχεις δίκιο. Εμείς δεν έχουμε πρόσβαση. Σωστά. Πάνω στον μπούθ, το φιλοξενημένο και στα αποδυτήρια δεν έχω πρόσβαση εγώ. Ναι. Μακάρι να είχα. Καλά, συγγνώμη. Πού έχει ξανακουστεί, ε? Δηλαδή να έρχεται μια φιλοξενούμενη ομάδα εκεί που είναι, ξέρω εγώ, και ξαφνικά να βρίσκονται διάφοροι άγνωστοι τη άλλη ομάδα στο γήπεδο, ειδικά σε ντέρμπι. Πρώτη φορά το ακούω, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Πού? Γιατί πολύ γενικό λόγο αυτό το οποίο λες. Ρε παιδί μου, δεν λέει κάτι σε κάποια φάση ο Άρης ότι. Ότι φτάσανε μέχρι. Κυκλοφορούσαν διάφοροι τέλος πάντων. Διάφοροι στα αποδυτήρια. Ναι. Περίεργοι τύποι, όπως είπε. Πρόσεξε. Περίεργοι τύποι. Γιατί πολλοί γυρνάνε. Πώς μεταφράζονται περίεργοι τύποι? Αυτό είναι πολύ γενικό. Πολλοί γυρνάνε σε ένα γήπεδο. Ωραία, διάβασα την ανακοίνωση του Άρη, φίλε. Αχ, όχι, ρε, είναι πολύ μεγάλη. Δεν με. Τώρα! Όχι, ρε. Τώρα, όχι. Το πιάσαμε το κομμάτι που λέει, ρε φίλε. Τώρα θα τα λουστεί. Πρόεδρε, βγες! Σαν τον Παντελή να γράφει όλο αυτό το πράγμα. Δύο. Παντελή. Πίπησε να είναι. Εντάξει. Παντελή. Παντελή έστειλε. Σε δύο λεπτά ανακοίνωση. Α, οκ. Το γεγονός ότι σε αυτή την πόλη κάποιοι απολαμβάνουν προνομιακής μεταχείρισης και τη χάνουν πλήρως ασυλία σε ένα ετωνόμο είναι γνωστό. Mm-hmm. Εντάξει. Τα τελευταία χρόνια δε συμβαίνει με τέτοιο προκάλυτο τρόπο που προκαλούν το κοινό αίσθημα. Και το πιο λυπηρό όλων είναι ότι όλα συμβαίνουν κάτω από τη μύτη και υπό την ανοχή της ενταγμένης πολιτείας και των οργάνων της. Για όλα όμως υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Είτε αυτές οι κόκκινες γραμμές ξεπεράστηκαν χθες. Η Τούμπα χθες καταργήθηκε κάθε έννοια ηθικής νομιμότητας και εφαγωνίζεται σε βαθμό που δεν μπορούμε να μείνουμε άλλο απαθείς. Διότι η σιωπή μας μετά και τα όσα τραγελαφικά συνέβησαν στα μέτρα τάξη του περσινού Άρης ΠΑΟΚ ο Κλεάνης Βικελίδης, προφανώς εκλήφθηκε ως αδυναμία και εντοπίθηκε ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός για να φτάσει στο Βικελίδης, αποστολή του αντιπάλου και η συνοδίτης, αποκλείοντας γύρω δρόμους και αναγκάζοντας φιλάθλους μας να υποστούν μια άνευ προηγουμένου ταλαιπωρία που έθεσε κίνδυνο σωματική ισοκαιρότητα. Ισχύει, ήμουν μάρτυρας. Υπενθύμησε ότι σε εκείνο το παιχνίδι η συμπεριφορά των φιλάθλων μας ήταν άψογη και υποδειγματική παρά τα όσα είχαν προηγηθεί. Περίεργοι τύποι! Περίεργοι τύποι! Σε εισαγωγικά.
Με διαπιστεύσεις της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκοβαν ανενόχλητοι βόλτες θέσεις πίσω τον πάγκο της ομάδας μας, υβρίζοντας και απειλώντας τα μέλη της αποστολής μας υπό το βλέμμα των οργάνων τάξεως, ενώ παραδίπλα βρισκόταν στελέχη της υπηρεσίας. Ρε Νίκο, άλλο οπαδός και άλλο αυτός που φοράει διαπίστευση και σου φαίνεται δεν βλέπεις έναν τύπο. Τι είναι αυτός? Άλλο το να λες αυτός είναι στέλεχος, και άλλο βλέπεις να περιμένει με διαπιστεύσεις που βρίζει κιόλας από πίσω. Με διαπίστευση της ΠΑΕ, φίλε, όχι τώρα ο Λαχαναγορά 4. Λοιπόν. Και συνεχίζω μέχρι να μπει στο live ο Θόδωρος Καρυπίδης για να κάνει τηλεφωνική παρέμβαση. Τον περιμένω εδώ. Πρόεδρε, βγες τα και πες τα όλα. Και στείλε την τζακέτα κάπου. Λοιπόν, αντί να επέμβουν άμεσα και να απομακρύνουν τους περίεργους τύπους, λέει, τα όργανα της τάξεως, είδαμε με έκπληξη απλώς να τους μετακινούν λίγα μέτρα παραπέρα. Για όλα αυτά, ΠΑΕ Άρης διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία. Άρα εδώ υπάρχουν αποδείξεις. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Και ονόματα. Όχι, να τελειώσω λίγο την ανακοίνωση. Και μετά. Έχουμε ακόμα δρόμο. Παρέμετα και το σκηνικό στους διαδρόμους των αποθητηρίων που ήταν από νωρίς γεμάτοι με περίεργους τύπους, πάλι εισαγωγικά από την ΠΑΕ, οι οποίοι δεν είχαν καμιά δουλειά εκεί και έφεραν διαπιστεύσεις της γηπεδούχου ΠΑΕ. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να δημιουργήσουν θέμα με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, κύριο Καρυπίδη, τη στιγμή που ήθελε να ανέβει στο τέταρτο όροφο και στον μπούθ των φιλοξενούμενων και να παρακολουθήσει το παιχνίδι, Νίκο Μοσχοβίτη. Η δράση του δεν σταμάτησε όμως εδώ, στο ημίχρονο, ορισμένοι εξ αυτών έφτασαν μέχρι και τον μπούθ. Το πρόεδρο της ΠΑΕ. Και ρωτάμε πώς έφτασαν μέχρι τον τέταρτο όροφο, ρωτάει ΠΑΕ Άρης, Νίκο Μοσχοβίτη. Τη στιγμή που η ομάδα μας προηγήθηκε στο σκορ με 1-2, ναι. Μα τι για γκολ, θα βάλουμε έχει αιτήματα γκολ. Είχαμε και την εισβολή φιλάθλων του Πάκου στο γήπεδο πίσω τον πάγκο μας. Και υπάρχουν βίντεο που αποδεικνύουν του λόγου του αληθές. Αναρωτιόμαστε ειλικρινά τι θα συνέβη αν το παιχνίδι τελείωνε 1-2. Με το βίντεο. Καλά. Αν χρειάζεται το βγάλει. Γιατί δεν χρειάζεται, αυτό το λέει. Τα χειρότερα ευτυχώς αποφεύχθηκαν χάρη στην παρουσία της δικής μας ασφάλειας που συνόδευε την αποστολή. Και κάτι ακόμη, κανείς δεν άκουγε τις κροτίδες που έσκαγαν επί 45 λεπτά. Άσε μας ρε Νίκο τώρα, σε παρακαλώ ρε φίλε. Το σπίτι μου. Αυτό μπορεί να είναι σημαντικό τηλεφώνημα. Ναι, τέτοια ώρα συνήθως ναι, για να είναι. Πέρα την πλάκα. Πέρα την πλάκα. Πέρα την πλάκα. Το Παπαδόπουλο πάει να δώσει στόμφο εκεί πέρα να κάνει ένα να δείξει. Παίρνει μαμά τηλέφωνο. Πάνε και ο στόμφος, πάει και ανακοίνωση. Πάνε και όλα. Τέλος πάντων. Ωραία, έτσι είναι. Πέρσι δεν θυμάμαι να είχαν βγει ανακοινώσεις. Μπορεί να λέγω τα διάφορα δεξιά-αριστερά μετά τα παιχνίδια και πριν. Φέτος είχε παραπάνω πανηγύρι. Δεν είχε ανακοινώσει πέρσι. Είχε. Έγινε σε ένα σωνάκι, δεν πειράζει. Δεν νομίζω να είναι τόσο σοβαρό. Όχι, όχι. Ναι, μην είναι όμως. Έλα, ρε. Μην είναι όμως, φίλε. Α, εντάξει, καλά που μου το έπεσε. Μάστε, ωραία. Έχει φαγητό στο τέτοιο. Τα κλειδιά είναι κάτω από το. Καμία σχέση. Μάλιστα. Τρομερά πράγματα. Θα συνεχίσει να ανακοινώσει προς το. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση αυτού του τηλεφώνου. Ξαναπαίνει στον ίδιο στόμβο και συνεχίζει να ανακοίνωση. Και κάτι ακόμη. Και κάτι ακόμη. Κανείς δεν άκουγε τις κροτίδες που έσκαγαν λίπη 45 λεπτά στο πρώτο μέρος πίσω από την αισία του τερματοφυλακά μας. Ούτε μια διακοπή για σύσταση δεν έγινε, έστω κατά μάτια του κόσμου. Ούτε μία. Λέει ανακοίνωση έτσι. Κροτίδες ήταν αυτό που ακούγονται σε κάποια φάση. Τι ήταν. Είχε πολύ χαμηλά το φυσικό έχω το Πάκου TV, φίλε, και δεν ακούγονταν. Δυστυχώς γίναμε μάρτυρες καταστάσεων που μας γύρισαν πολλά χρόνια πίσω. Ενώ υποτίθεται ότι ζούμε στην εποχή της εξυγίανσης εισαγωγικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ΠΑΕ Άρης είναι περίεργη να δει τι από όλα τα παραπάνω καταγράφηκαν σε εκθέσεις αστυνομίας, της ΔΕΑΒ, του παρατηρητή αγώνα και των άλλων εμπλεκόμενων φορέων. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι θα παραδώσουν λευκές κόλλες εκθέσεις τους, όπως συνέβη στον περσινό αγώνα Κυπέλλου. Θα επανέλθουμε. Έχω απορίες. Σ' ακούω. Πρώτον, από τη στιγμή που έχει βίντεο, δηλαδή. Ρωτάω τώρα, έτσι. Πες ότι χθες κάνει το 1-2 ματίγια. Θέλει να το δημοσιοποιήσει. Όχι, όχι. Άλλη είναι η ερώτησή μου. Κάνει το 1-2 ματίγια στο 87, έτσι. Ναι. Και μπαίνουν, ξέρω εγώ, 5 τύποι και πλησιάζουν τον πάγκο του Άρη. Ναι, αυτό ναι. Δεν λέει ανακοίνωση. Ναι. Υπάρχει έτοιμος άνθρωπος του Άρη με το κινητό στο χέρι και βιντεοσκοπεί. Εντυπωσιάζομαι. Θέλει. Ψηλή. Για αυτά που έγιναν πίσω τον πάγκο, λες. Ναι, λέει ότι υπάρχει βίντεο. Πρόσεξε με όμως κάτι, μια πολύ βασική λεπτομέρεια που ξεχνάς. Ο Άρης είχε κάμερα για την παρακάμερα της ΠΑΕ. Που δημοσιεύει βίντεο η μετά από όλα τα παιχνίδια. Εκείνη την ώρα προφανώς έχει γυρίσει κάμερα σε 5 αλόφωνες. Η παρακάμερα της ΠΑΕ, φυσιολογικά λέω, υποθέτω εγώ, εντάξει, κατέγραψε αυτά τα οποία ισχυρίζει το Άρης. Μάλιστα. Άρα εκεί τα μοιράζει. Δεν θέλω να το κάνει ακόμα μάλλον. Επίσης, όχι, δεν είναι λόγω. Εκεί που έλεγες δημιούργησε, ανέβα λίγο πάνω, λίγο μπερδεύομαι. Λοιπόν. Αυτό που λέει για τους περίεργους τύπους, κάναν κάτι αυτοί οι περίεργοι τύποι ή απλά ήταν εκεί? Ήταν εδώ, λέει, βρίζαν και απειλούσαν τα μέλη της αποστολής. Μάλιστα. Εντάξει. Ήταν σε αποδυτήρια χωρίς λόγο και δεν είχαν καμιά δουλειά.
Και έφτασαν, λέει, σε σήμερα να δημιουργήσουν θέμα με τον πρόεδρο τη ΠΑΕ, κύριο Καρπίτη, που ήθελε να λέει ζωτέρ το όροφο. Να δημιουργήσουν θέμα, λέει, τι, δεν τον άφηνε να ανέβει, α πούμε. Προφανώ ναι. Φύγει από εδώ, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Φίλε, πρώτη φορά τα που να γίνεται αυτά σε γήπεδα. Έχω πάθει σοκ, δηλαδή έχει δίκιο Άρης. Δηλαδή πρέπει να αναλάβουν τα αρμόδια όργανα και εκτό από αυτό. Μα γυρνάει το ποδόσφαιρο όμω 100 χρόνια πίσω αυτό το πράγμα. Κάτσε, Ρενικό. Δεν έχω ξανακούσει ποτέ να γίνει. Κάτσε, Ρενικό. Δηλαδή τώρα περίμενα να σου πω κάτι. Πε ότι εσύ είσαι ένα πρόεδρο ομάδο, έτσι. Ναι. Πε ότι είσαι ο πρόεδρο τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Νίκο Μοσχοβίτη. Ο Ιβάν Σαββίδη, δηλαδή. Ε. Ο Ιβάν Σαββίδη. Πε ότι είσαι ο Νίκο Μοσχοβίτη, Ρενικό. Ναι. Εντάξει, εκεί έρχεται ο Σαββίδη και πριν τρει μήνε έρχεται και σου είπε πάρε την προεδρία. Και του λε, ναι, πρόεδρο, θα την πάρω. Τρελό είμαι. Λοιπόν, μεροκάματο. Καλά. Τρελό είμαι να την πάρω, για πε. Όχι, θα πε ότι την πήρε. Και είσαι ο πρόεδρος, λέει, πάει ΠΑΟΚ, νέος πρόεδρος ο Νίκος Μοσχοβίτης. Mm-hmm. Εντάξει, και έρχεσαι στο Βικελίδης για να δεις το Άρης ΠΑΟΚ. Και πας να ανέβεις στον δεύτερο για να πας στη σουίτα σου και να δεις το παιχνίδι. Στη σουίτα που σου έχουν ετοιμάσει. Mm-hmm. Εντάξει. Και σε πετυχαίνουν κάτι και βλέπεις κάτι πίσω από μακριά που έχουν διαπιστεύσει ΠΑΕ. Αλλά λες από μέσα σου, τι είναι αυτή ρε τώρα, αυτή είναι τη ΠΑΕ. Τώρα δεν γίνεται να αυτή τη ΠΑΕ. Δεν γίνεται να είναι αυτή τη ΠΑΕ. Ναι. Και έρχονται και σου κάνε. Τι έγινε, Μοσχοβίτη, να πούμε το έργο να δει το παιχνίδι και τέτοια. Τι, αυτό δηλαδή τι είναι αποδεκτό από σένα. Από μένα πολλά πράγματα δεν είναι αποδεκτά, αλλά είναι πολλά πράγματα τα οποία γίνονται. Εντάξει. Σε όλα τα γήπεδα. Το φιλοξενούμενο πρέπει να τον έχεις όπως πρέπει. Κύριε Καρπίδη, περάστε, καθίστε, κουλούπου. Όπως πέρυσι ο Άρης είχε τον Γιώργο Σαββίδη. Περάστε, καθίστε κουλουμπού, τίποτα. Όλα σε σουίτα, κομπλέ. Δεν ξέρω αν έχει μεγαλύτερη και άλλες εκλογές. Εξοπλισμένος και τέτοια. Εντάξει. Ναι. Ναι, τα σκέτα. Ωραία. Δηλαδή τώρα η όλη ανακοίνωση έχει βγει γιατί υπήρχαν, ξέρω εγώ, πέντε περίεργοι τύποι που ήταν στα. Στη πίσω τον μπάγκο, ναι. Στα ποδητήρια, πάνω όταν έγινε το 1-2 πήγανε. Έχει στο... ανακοίνωση εδώ, μετά το δεύτερο γκολ του Άρη που υπήρχαν κάποιοι άγνωστοι οι οποίοι βρέθηκαν σε σημείο που δεν έπρεπε. Δεν μπορούσε να γραφτεί εκείνη την ώρα. Ναι. Εκεί υπάρχει βίντεο. Εκεί δεν νομίζω να υπάρχει. Όχι, τι έκανε παρακάμερα. Α, έχει γυρίσει το βίντεο. Το βίντεο αναφέρεται στο τέτοιο. Οκ. Okay. Εντάξει. Okay. Αυτό. Μέχρι στιγμής έχουμε μιλήσει στον τέρμι χωρίς να βρεθούμε κάτω από το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Είναι εξαιρετικό. Μα γιατί... σου είπα το ποδοσφαιρικό κομμάτι δεν έχει. Ρε. Το ποδοσφαιρικό κομμάτι έπρεπε και οι δύο ξεκινήσουμε 10 για να δούμε μπάλα. Γιατί μέχρι το 70 ήταν όχι κούραση η κατάσταση, δηλαδή ήταν. Πόπο Παναγία μου. Και μη χειρότερα. Και μη χειρότερα ήταν για 70 λεπτά το παιχνίδι. Με το που μείνανε με 10 παίχτες και οι δύο, πάνω κάτω ρυθμό, ευκαιρίες, γκολ. Μια χαρά. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Τραγικό το πρώτο μέρος. Πολύ, πολύ. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Στα 28 λεπτά που ήταν και οι δύο με 10 παίχτες. 28, 20. Εκεί είδα και τις καθυστερήσεις. 28 περίπου, ναι. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Παίξανε, τρέξανε, κάνανε φάσεις από εδώ, από εκεί. Σκοράρι. Βρήκανε χώρους. Βάλανε γκολ. Ναι. Μάλιστα. Εκεί ήταν ωραίο το παιχνίδι. Μέχρι το 71. Ναι. Πονόματος. Και χωρίς λόγο κιόλας πονόματος. Δηλαδή. Ήταν. Χαζοεντάσεις μεταξύ των παιχτών. Χαζονεύρα. Εν τω μεταξύ, να πεις ότι είχε κάνει ντέρμπι σκληρό, ρε παιδί μου. Δηλαδή να πω ότι πήγαινε η κλωτσιά σύννεφο. Ναι. Okay, έχουμε δει τέτοια ντέρμπι. Είχε τέτοιες. Δεν είχε, ρε φίλε, τώρα. Εντάξει. Είχε τώρα κλωτσιά. Ψιλονεύρα, είχε, εντάξει, είχε. Υπάρχουν ντέρμπι που έχουν γίνει ροντέο από την Κυριακή. Ήταν γεμάτο ντέρμπι, μόνο πέναλτι δεν είχε. Δηλαδή κόκκινες είχε, γκολ είχε. Νεύρα είχε, διακοπή είχε. Θέλω να σου πω ότι τα νεύρα. Δεν ήταν, ρε παιδί μου, δεν υπήρχε λόγος να υπάρχουν νεύρα. Γιατί δεν ήταν, υπήρχαν τίποτα τρελές μονομαχίες. Δηλαδή έγινε κανένα. Ξέρετε, να πέφτει ξύλο. Κροτίδα που γίνονται σε πολλά ντέρμπι. Κροτίδα που έσκασε δίπλα στο Βέλεφ. Κροτίδα. Ο Βέλεφ όμως είναι παλικάρι, όπως διάβασα να φλουγεί στην άρθρο. Εύκολο να σκεφτείς. Χωρίς αυτός. Παλικάρι. Είναι. Άλλος μπορούσε. Γεια σου ρε αλεφάντε. Είσαι παλικάρι. Παντελόνα τα άλλωσε. Δεν θα έπεφτε. Θα το εκμεταλλευόταν και θα έλεγε όχι κάτι την κάνουμε τώρα. Ναι. Θα το έκανε. Παντελόνα. Ο Βέλεθ όμως δεν το έκανε φίλε. Επειδή φοράει παντελόνια. Ο Βέλεθ εντάξει. Δεν το έκανε. Είναι παλικάρι. 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 Γιατί. Κρίμα, δεν έπιασε καν η παρακάμερα την κροτίδα. Γιατί δεν έπιασε και χλεβάζει. Θέλω τώρα να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή, και η ανακοίνωση του Άρη και η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ είναι ο χρησμό. Να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή, έχουν γίνει πράγματα και θάματα και στα δύο γήπεδα τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει. Και τώρα δηλαδή ασχολούμαστε με τσούτσε, όπω τα έλεγε και ένα παλιό παραγωγό. Δεν σε παρακαλώ, ρε φίλε. Εντάξει. Κυκλοφορούσα πέντε περίεργοι. Ευχαριστώ πολύ. Οκ. Βρες τον Καρυπίδη. Α, εντυπωσιακό. Δεν ξέρω να γίνει ποτέ. Ωραία. Τσούτσες. Δηλαδή, πραγματικά τώρα ανακοινώσεις είναι ο ορισμός του να είχαμε να λέγαμε. Τσούτσες. Και από τους δύο, έτσι. Μάλιστα. Εσύ θεωρείς
Ότι ο ΠΑΟΚ έσωσε το βαθμό. 100%. Φίλο το 97 ισοφάρισε. Εντάξει. Εντάξει. Για τον έσωσε το βαθμό. Εννοείται. Και μάλιστα βλέποντα το παιχνίδι χθε κάπου στο 50, έλεγα ότι είναι πιο πολύ βρώμα να το φάει ο ΠΑΟΚ παρά να το βάλει, παρότι είχε ο ΠΑΟΚ την μπάλα στα πόδια. Ναι, έτσι φαινόταν. Είναι πολύ φλίαρο όμω. Πάρα πολύ. Πώ να μην είναι φλίαρο, αφού είναι κομμένο στα δύο. Δυστυχώ έχει καταφέρει τέταρτη αγωνιστική. Να είναι κομμένο στα δύο. Να είναι κομμένο στα δύο. Είναι, είναι εκπληκτικό. Έλα και κόψουμε στα μια δύο. Ομάδα η οποία πήρε πρωτάθλημα και κύπελο, η οποία πριν αυτή, ένα μήνα έπαιζε με τον Άγιαξ τα ίσα και Παλκαρίσα. Στην τέταρτη αγωνιστική δεν έχει. Πώς το λένε, είναι κομμένο στα δύο. Μήπως έχει. Ναι, μάλλον πρέπει να έχει αυτή κάτι. Δεν έχει τίποτα εκεί. Ναι, δεν γίνεται. Δεν έχουμε παρατηρήσει. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι σαν τον παίζω γυναίκα. Πανάγια. Τι είναι αυτό το πράγμα. Travel agency. Στη Χοντέ. Πανάγια. Τι ωραία που το έθεσε. Δηλαδή. Έμπαινα στην άλλη. Κορμάρα έχει. Έμπαινα στην άλλη για φίλη την plus size από το να μπω σε αυτήν. Μέση δαχτυλίδι. Καταπληκτική. Θα ήθελα να είμαι σαν, σαν τη Ζουνεβιέβ. Αχ, τη φεύγει το τριαντάκι λίγο τα δεξιά. Σήκωσε το μωρί. Σώμα δεν είναι κακό. Αλλά τα μούτρα είναι πολλές. Βασικά ήταν λες και την έφτιαξε όσο πλαστελίνη και, και ζούληξε πολύ την πλαστελίνη στο πίσω κεφάλι. Κάτι τέτοιο. Ζουνεβιέβ όμως, έμπαινες. Πάρα πολύ καλή. Ζουνεβιέβ, έμπαινες, αυτό σου λέω. Όχι, νομίζω είναι, είναι ο ορισμός της ημίτρελης. Αλλά θα ήθελα να είμαι σαν κι αυτή. Δεν είπα. Δεν αξιώνω αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, θα ήθελα να είμαι σαν κι αυτή. Θα ήθελα να έχω τη συμπεριφορά τη σε διάφορα θέματα. Καταλάβες. Δεν έμπαινε δηλαδή. Όχι, όχι. Γιατί είναι Νίκο. Όχι, ρε. Μια φορά είναι Νίκο, δεν είπα παραπάνω. Δεν ακούει καλή. Βλέπει μάτρια πλάκα κάνει τώρα. Γιατί. Γιατί δεν το βλέπει το μάτι γυαλισμένο μόνιμα, ρε, δεν βλέπει πώ είναι. Θα είχε ενδιαφέρον δηλαδή. Το μάτι είναι μόνιμα γυαλισμένο. Πώ είναι αυτή. Δεν σου λέω. Να βάλουμε ήχο από GNTM να τελειώνουμε εδώ πέρα. Έχει ψωμί. Εμεί λόγω τιμή, φιλέ. Ο Τσίου και τα άλλα τα παιδιά. Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για τα Ρεσπάκου, φιλέ. Έγκωσα. Οι ανακοινώσεις με κάλυψαν πλήρως. Μιλήσαμε πολύ, νομίζω, όλη τη μέρα. Οι ανακοινώσεις των δύο ομάδων που δηλαδή, δεν λένε τίποτα με κάλυψαν πλήρως. Ασχολήθηκε το πρωί το Τσαρός. Ασχολήθηκε η Τρόικα. Ασχολήθηκε το 24. Ασχολήθηκε το 2-3. Ασχολήθηκε ο Αγόρας. Ασχολήθηκε το 5-7. Εφτάνει. Ασχολήθηκε το 8-10. Δεν θα πούμε πάλι για το ΠΑΟ. Κάτι τελείωσε. Εντάξει. Εντάξει. Ασχοληθήκαμε με το GNTM. Εγώ θέλω να μην δικάσω λίγο ΠΑΟ που μετράει τώρα που είναι. Είναι η καλύτερη του ΠΑΟΞΙ αυτή. Δίκασε. Να, όχι τώρα. Πώς. Μετά το διάλειμμα, ρε φίλε. Θα δικάσεις. Δεν πρέπει. Και αμπέλ. Μα έτσι πρέπει, ρε φίλε, να κάνουμε. Και αμπέλ. Όχι, αυτό το βγάλω να παίξω, να ξέρεις. Θα μιλήσουμε τακτικά. Τακτικά. Ναι. Γιατί προπονητές είμαστε. Προσπαθούμε. Θα μου πεις και άλλοι που το παίζουν. Αυτό είναι. Να μου πεις. Okay. Τόλιστερζής. Ο άνθρωπός μας. Το Λάρα. Αυτές οι κολλητές φόρμες τις κάνει ειδική παραγγελία ο πρόεδρος για όλους. Η ζακέτα είναι πολύ δυνατή. Ναι, αλλά είδα και φωτογραφία του Τερζή που με έξτρα κολλητό παντελόνι. Είναι λεπτός γι' αυτό. Ναι. Κατάλαβες. Okay. Είναι slim fit το τόλις. Θα μείνει. Ως το τέλος. Ως το τέλος δεν μπορώ να το πω. Το στόχο. Ως το τέλος δεν μπορώ να πω. Όχι, φίλε, είχαν βάλει. Φίλε, άμα παίξουμε άλλες 5 φορές, ειλικρινά σου μιλάω, θα πρέπει να μεταναστεύσουμε. Για τον Τερζή είχαν πει, αν τα πάει καλά σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Τα πήγε. Πώς πιο καλά να πάει. Τι να κάνει άλλο. Σπαθιά να καταπιεί. Ναι, όντως. Δηλαδή εδώ στο τσάκ πήγε την νίκη. Δεν πήγε την νίκη. Μεγάλη μίση, ρε φίλε, να είσαι καλά. Άλλες 10 φορές το κάνει ο Μίτσας αυτό που έκανε χθες, θα τη στείλει. Και άλλη μία που τα έκανε στο παιχνίδι, στην εστία. Πήγε και την έβγαλε, πήγε με το πόδι ο Έμαν και το βόλιο. Στείλει. Έμαν. Έμαν. Φαμπιάν Έμαν. Θα τη στείλει. Δύο φορές το έκανε στο παιχνίδι. Πίσω από την. Πίσω από την η μία πήγε και την έβγαλε μέσα, και την έβγαλε μέσα. Είναι καλό παίκτη. Παρότι βγάζει τα φρύδια του, που είναι τραγικό για μένα, θεωρώ. Ναι. Για έναν άντρα να βγάζει τα φρύδια του πρώτα. Και δεύτερον, ναι, ο συγκεκριμένο τα κάνει γραμμή τα φρύδια. Δηλαδή ντροπή. Το παιδί. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που πέρσι πήρε πρωτάθλημα ήττος, πήρε και το κύπελο, που μέχρι πριν ένα μήνα έπαιζε με τον Άγιαξ στα ίσα για να περάσει την επόμενη φάση του Champions League, έχει καλύτερο του παίχτη έναν Κροάτι, ο οποίος ήρθε μεταξύ άλλων πέρσι τον Ιανουάριο δανεικός και όταν ξεκινούσε και όταν τελείωνε η περσινή σεζόν, ήταν πέμπτη επιλογή στο κέντρο.
Και μπράβο το που έχει γίνει πρώτη, έτσι. Όπως είπε, σου λέω χθες και ένας συνάδελφος του ΠΑΟΚ, δεν θα πω ποιος, το γεγονός ότι ο Τσομπάκ ξεχωρίζει ο Μίσιτς σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα πολύ. Που το παιδί ίσα ίσα βοηθάει πάρα πολύ, έτσι. Ναι. Δεν το λέω υποτιμητικά για αυτόν. Το λέω γενικότερα για να καταλάβουμε πού είναι ο ΠΑΟΚ 23 Σεπτεμβρίου της επόμενης σεζόν που πήρε πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια και όχι 23 Μαΐου. Ξεκίνησε να δικάζει από τώρα. Είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται. Δηλαδή, δεν μπορώ να το εξηγήσω, καταλάβεις, δεν το φοβερό. Πάμε δεν break. Έχω εξήγηση. Πάμε break. Επιστρέφω. Τραγουδίσεις τελευταία μέρα στο δημοτικό σχολείο, φίλε. Και ήρθε ο κουρίκουλος. Θυμάστε το που παίζαμε «Όχι, δεν χωριζόμαστε για πάντοτε, παιδιά». Αυτό τις τελευταίες μέρες στο σχολείο, αυτό έπαιζε. Εμείς εναλλακτικοί είχαμε παίξει γερά στον Ιράτ. Μια βλακία πρέπει να είχαμε πει και εμείς τότε. Ο κούρκουλος, ρε φίλε, έχει γίνει 50 χρονών. 50. Εμείς γίνουμε 31. Τέλος πάντων. Έχει γίνει 50, ρε φίλε. Μεγάλος κι αυτός. Ναι. Και του άρεσαν τα κόκαλα στη σειρά, δηλαδή. Δεν κατάλαβα, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι αμυδρά, γιατί ήμουν αρκετά πιτσιρίκος τότε. Η αδερφή μου το έβλεπε, ήταν στην εφηβεία της τότε και ήταν η καλύτερη της, okay. Ότι γενικότερα, ρε παιδί μου, ήταν λίγο μπλεγμένο σε διάφορα. Τα κόκαλα ή τα κόκαλα. Δεν ξέρω αν του άρεσαν τα κόκαλα. Πάντως εδώ πήγε και τον πήρε ο φίλος του μόλις βγήκε από καγκελάριος. Ήταν στην Μπουζού δηλαδή. Ήταν καγκελάριος. Φάκελος τι με λεφτά. Στην πρεμιέρα του λόγω τιμής 20 χρόνια μετά. Του έβαλε λεφτά. Για την αρχή, ρε παιδί μου, βλέπω. Το τσατίζεται όμως γιατί είναι και πολύ. Ναι. Ο Τσίου ήταν. Και θα πάει να τα παίξει σίγουρα τώρα. Όχι, ψέματα. Ο Τσίου Μαρκουλάκης θα ήταν ο ψηλός. Τσίου. Ναι. Λοιπόν, Λίμπερο 107,4. Μπαλαντέρ, μπαίνουμε σε δεύτερη ώρα τη απόψινη εκπομπή. Μία καλύφα πάνω στο Σταρ. Η μακρινή τη ξαδέλφη ενδεχομένω που βλέπω ότι πέρασε στο bootcamp του GNTM. Λοιπόν. Τι έχουμε άλλο. Άνοιξε το σιρτάρι λίγο γιατί πρέπει να έχουμε κάτι μέσα. Άνοιξε λίγο το σιρτάρι. Έλα μωρέ τώρα. Βάλ το χαλίες. Σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τσακ τσακ ταπ. Τσακ. Άμα είναι το κάνω κι εγώ. Ωραίος ο συνάδελφος. Ωραίος. Εξαιρετικός. Που πήγε διακοπές Σεπτέμβριο ο Μοσχοβίτης, έτσι. Ενώ άλλοι Σεπτέμβρη μήνα ξεκινούν τη φοιτητική τους σταδιοδρομία, κυρίες και κύριοι. Και ειδικά εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι και κλασική γνωστή φοιτητούπολη, έτσι. Λοιπόν, τα παιδιά έρχονται, νοικιάζουν σπίτια, ξεκινούν να τα εξοπλίζουν, στην αρχή με λίγα πράγματα και μετά βλέποντας και κάνοντας. Σήμερα βέβαια, εσύ Έλληνα, σαλονική φοιτητή ή από την Κομωτινή αν είσαι οποιαδήποτε άλλη περιοχή, Κομωτινή. Είναι τζάμπα το... Αν είσαι φοιτητής, ναι, λοιπόν. Ναι, αλλά. Άμα το... Έλα να με φτύσεις. Σωστό. Σήμερα, λοιπόν. Έχουμε ξεφτυλίσει την αναφορά. Σήμερα, λοιπόν, θα λένε και αυτά μέσα στη ζωή. Αν είσαι φοιτητής, δεν έχεις τέτοιες ανησυχίες για το τι θα βάλεις στο σπίτι κτλ. Γιατί με τη Vattenfall ξεκινάς τη νέα χρονιά με την ενέργεια που σε απογειώνει, αρκεί να κάνεις power start. Δηλαδή, γίνεσαι πελάτης Vattenfall έως τις 31 του Οκτώβρη και κερδίζεις σημαντικές εκτόσεις στο ρεύμα σου, χωρίς καμία δέσμευση συμβολέου, χωρίς πάγια, για έναν ολόκληρο χρόνο, χωρίς εγγύηση. Και τα προνόμια δεν σταματούν εκεί, φίλε φοιτητή ή φοιτήτρια, γιατί έχουν και γυναίκες στην εκπομπή. Γιατί μπαίνεις σε κλήρωση προκειμένου να διεκδικήσεις πλούσια δώρα όπως ένα full set γραφείου με λάπτοπ και φωτιστικό αξίες άνω των 1.000 ευρώ, δωροκάρτα γνωστής εταιρείας αξίας 500 ευρώ και πολλά άλλα δώρα τεχνολογίας όπως powerbanks, tablets κλπ. Έτσι λοιπόν το ξεκίνημα γίνεται πιο εύκολο, περίμενε αρκεί να έχεις τη Vattenfall να φροντίζει για σένα και αν θες να μάθεις περισσότερα για την προσφορά Power Start, επισκέψου τώρα ένα τα καταστήματα της Vattenfall, Ιώνας Δραγούμη 4 στο κέντρο Αριστοτέλους 64, στον Εύοσμο, Παναγή Τσαλδάρη 3 στην Νεάπολη και στα Νέα Μουδανιά Αγίου Γεωργίου 13 και μπορείς να κερδίσεις επίσης ακόμα περισσότερα όπως ένα πολυμηχάνημα HP, δείξε μου τώρα. Έχω να σου απαντήσω σε αυτό που αναρωτιέται. Λοιπόν. Καταρχάς ο ένας είναι ο Γιώργος Σαββίδης, έτσι. Λοιπόν. Λίγο παραδίπλα. Έλα ρε, μη φεύγεις τώρα.
Λίγο παραδείγμα να μάξω κάτσε. Okay. Βλέπω έναν εδώ πέρα με κάτι τύπου που πρέπει να είναι από το Ερυθρού Σταυρού. Είναι αυτή, δεν ξέρω τι είναι, σαν paramedics. Paramedics είναι αυτή, ε. Yes. Αλλά έγινε. Πάμε. Βλέπω τώρα δύο άτομα σίγουρα που είναι στην ασφάλεια του Γιώργου Σαββίδη. Δεν ξέρω πώς σου λένε. Ο φίλος, ο Γιάννης λέει, έχει λόγο τιμής μαζί με Μπαλαντέρ. Σας παρακαλώ. Είναι αλήθεια, ρε φίλε. Ωραία. Ναι. Και επίσης είναι. Αυτή εδώ πέρα που βλέπω πρέπει να είναι όλοι του Σαββίδη, του Γιώργου. Πού βλέπεις εσύ άγνωστους? Μόνο ο Καρυπίδης πηγαίνει χωρίς δικούς του, ρε. Μόνο ο Κάρι. Αφού στην ανακοίνωση λέει ότι μόνο... τους ανθρώπους του μόνο ασφάλειας του Άρη βρίσκει εντάξει. Ασφάλεια. Εδώ πέρα γυρνάνε οι άλλοι, ο άλλος πηγαίνει με ένα στρατό. Να... Ο Καρυπίδης βγαίνει μόνος του. Κιμπάρις. Υπάρχει λίγο μια διαφορά. Κιμπάρις. Γενικότερα. Είναι διαφορά, ε. Θα μπορούσε και αυτό να πει και εγώ, θα έχω μαζί μου πίσω έξι. Μόνος του. Παντελονάτος. Φορμάτος. Γιατί, γιατί ο Κάρι, ρε φίλε, δεν είναι καμιά τίτικα. Ο Κάρι πάει με τον παντελόνι του εκεί πέρα να πούμε και λέει: εγώ είμαι εδώ. Ναι, τα σκέτα, ποιο είναι. Είπες... Ο φίλος ο Γιάννης ο Νάκος. Ναι. Αυτή τη στιγμή στον αέρα είπες δηλαδή ότι ο Γιώργος Σαββίδης είναι τίτικα. Όχι. Σε καμία των περιπτώσεων. Α. Σε καμία των περιπτώσεων. Κάπως, θα μπορούσε κάπως κακοπροαίρετος να το μεταφέρει. Θεωρώ όμως. Θεωρώ όμως. Γι' αυτό το ρώτησα το. Θεωρώ όμως. Να το ότι, ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης ή αλλιώς TLK όπως είναι στα social media. TLK τι είναι, μάρκα αυτοκινήτου είναι. Θεόδωρος Λάζαρος Καρυπίδης. Α, Λάζαρος. Τι μάρκα αυτοκινήτου είναι. Με το middle name του πατέρα του. Βρε Νίκο, βρε Νίκο, όταν σβεστοχώρη τον πελά μου. Μάλιστα, οκ. Κρατάω όλα αυτά τα οποία έχεις πει. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα. Κράτα τα. Δηλαδή και όλα αυτά τα οποία συζητάνε τις δύο ομάδες και ανακοινώσει. Τώρα θα έρθει η κόντρα γλάντς. Τώρα θα έρθει σίγουρα μέχρι τις 12 τώρα. Θα έρθει η κόντρα γλάντς να τον πάω. Πολύ ωραία. Και μπορεί να πάμε μέχρι τις 3 το πρωί. Είναι πράγματα με ουσία. Αυτό είναι σημαντικό. Ο Άρης έπαιξε εδώ πέρα σωστά επικοινωνιακά. Γιατί? Γιατί σου λέει ότι έχω αποδείξεις. Έρχεται ο άλλος, κάνει την κόντρα και κρατάει και βγάζει τέτοιο. Θα βγάλει κι άλλα. Θα βγάλουμε κι άλλα. Πού είναι η παρακάμερα? Βάλε απόψε, θέλω αποδείξεις και ονόματα. Μάλιστα. 4 ανακοίνωση της ομάδας επί 5 λεπτά. Βεβαίως Γιάννη μου την αναφέραμε. Αργιανάκη. Είμαστε. Και συνάδελφος. Λοιπόν, όπα, ιερό εδώ πέρα. Βλέπω αγκαλιές φιλιά. Μάλιστα, ιερό πρέπει να το φυσάει το παραδάκι. Μάλλον εκεί που πήγαν πρέπει να φυσάει. Και παραδουλεύτρα βλέπω στο σπίτι που πήγανε. Φιλιππινέζα. Αφού έχει τον άντρα, αφού τον Παπασιλιόπουλο που υποτίθεται ότι είναι τώρα. Παπασιλιόπουλο. Ο Οδυσσέας Παπασκυλιόπουλος. Αυτός έχει το μαλλί ή εκεί που πήγανε τώρα υπάρχει το μαλλί? Δεν ξέρω ακριβώς, φίλε. Να, αυτά. Παραδουλεύτερα. Ναι, παραδουλεύτερα, όντως. Παραδουλεύτερα. Έχει κάποια πράγματα στα οποία οικιακή είναι. Βοηθός. Benjamin Button σε κάποια πράγματα. Οικιακή βοηθός. Αυτός ποιος ήταν, ρε. Ο. Ο Μπίλι από τα υπέροχα απολαύσματα. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε στο λόγο τιμής. Ναι. Με αυτόν συζούσαν κιόλας, νομίζω, όταν είχαν κατέβει από την Πάτρα, όταν είχαν ανέβει από την Πάτρα στην Αθήνα. Τα είχαν, όχι. Όχι, ρε. Απλά δεν είχαν μπει ακόμα τα γκέι ζευγάρια στην τηλεόραση. Μια χαρά. Μέχρι στιγμής πάντως η σειρά που παρακολουθώ είναι τίγκα στα χορηγούμενα και. Πώς το λένε? Α βεστοχωρήσουν τα προϊόντα. Στέλνουν τα φιλιά του. Βεβαίως. Το βεστοχώρι είναι παντού. Ναι, βέβαια. Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια. Και η διαφήμιση της μπύρας φυσικά που είναι χορηγό. Αυτό λέω και πριν το, το ψωμί του τόστ και τα κουτζιμπέρι. Δηλαδή το Sky δεν έβαλε φράγκο. Και μπύρα σε ρετσινοπότηρο. Μάλιστα. Το Sky δεν έβαλε φράγκο. Τέλεια. Καταπληκτική μορφή τον έχω πετύχει σε ένα πλοίο. Ναι. Τον Πυρπασόπουλο. Πάρα πολύ. Μιλήσατε? Πολύ λίγο ρε παιδί μου, έψαχνα να βρει τέτοιο. Έψαχνα να βρει. Καπνό. Τα αναπτήρα. Μήπως έψαχνα τίποτα άλλο? Όχι ρε. Μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή. Και πολύ καλό τοπίο. Καλό είναι. Και τώρα παίζεται αυτά και εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Καλό. Ναι. Ποσφαιρικά τι είδε να κοπούσει το γήπεδο? Α, θα συνεχίσουμε με αυτό. Λίγο ρε, θέλω να κλείσουμε σε λίγο. Δεν θα δικάσει? Ναι, πες μου λίγο τι είδε στο γήπεδο και θα πω κι εγώ αυτό. Ωραία, από τι είδε στο γήπεδο. Εγώ πάω TV. Σωστό. Εντάξει, το πρώτο μέχρι τώρα δεν θέλω να το σχολιάσω ιδιαίτερα γιατί δεν έχει τίποτα να σχολιάσω. Είναι αλήθεια. Mm-hmm. Δηλαδή, τα δύο κόρνερ που βάλαν τα γκολ οι ομάδες. Πολύ ωραία κομπίνα του Άρη στο 0-1. Okay. Του Άρη για μένα είναι γκολ κανονικό. Επειδή, ναι, επειδή δεν εκτελέστηκε κατευθείαν, ναι. Αλλά ήταν ρε παιδί μου κομπίνα στο κόρνερ. Okay. Τέσσερις ασίστ ο Γιάννης Μετφατζίδης που φέρνει το πρωτάθλημα. Κάποιος δεν τον ήθελε το καλοκαίρι στην ομάδα. Πάμε παρακάτω. Και ήθελα να φέρουμε κάτι άλλο. Mm-hmm. Ποιος? Αυτός. Αυτός ένα μηδέν. Το θέλες. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα, είναι η αλήθεια. Ποιος δεν τον ήθελε, αλλά το μυαλό πολλών μπορεί να πάει σε ένα συγκεκριμένο, είναι η αλήθεια. Για το συγκεκριμένο κομμάτι, τέλος πάντων. Εντάξει, κοίτα. Νομίζω ότι ήταν πάνω κάτω αναμενόμενο αυτό που είδαμε.
και ο Άρης ήταν προετοιμασμένος, δηλαδή ότι θα δεχθεί πολύ πίεση από τον ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο, βέβαια, η ομάδα μπήκε καλύτερη, μπήκε πιο focused. Ήταν πιο συγκεντρωμένη, γιατί αυτό ήταν το βασικό για τον Άρη. Είχε την ποιότητα χθες, είχε την ταχύτητα μπροστά για να χτυπήσει στο transition. Το θέμα ήταν να έχει τη συγκέντρωση. Δεν την είχε πολύ, δεν είχε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Την είχε για κανένα 20 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, στο ξεκίνημα. Εμπόδισε πολύ για μένα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ από τον άξονα, τον πήγε στα πλάγια. Γιώμες ο ΠΑΟΚ δεν γινόταν τίποτα, φάση 0. Ποιο να κάνει ΠΑΟΚ. Ποιο να κάνει παίχτη στον άξονα ΠΑΟΚ. Έχει παίχτη στον άξονα για να κάνει παιχνίδι. Όταν σύγκλινε ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ είναι όχι ντεφορμέ. Ναι. Είναι ντεφορμέ. Δεν δεχόμαστε γραμμές σε περίπτωση που γιατί έχετε ακούει το τηλέφωνο να χτυπάει. Μιλήσατε. Σήμερα φτάνει. Βγείτε μετά, μιλήστε πάλι ο Ζαγόρ. Λοιπόν. Αλλά χάνει και γίνει ευκαιρία με τον Ιντέγιο το μεταξύ στο 69. Μπορούσε να κάνει το 1-2 νωρίτερα και να έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα. Για μένα η κόκκινη στο Σάσα δεν υπάρχει. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι. Θεωρώ ότι δίνει επειδή έδωσε το μάτο νωρίτερα. Και πρόσεξε, επειδή είμαι δίκαιο, υπάρχει φάση μετράμε ότι την κοινή προ το τέλο πρέπει να αποβάλει. Για να αφήσει τον Άρη 9. Ποια ήταν αυτή η φάση, φίλε. Τι είχε γίνει. Δεν θυμάμαι τώρα που ακριβώ. Ήταν προ το τέλο. Μπορεί να είναι και στι καθυστερήσει ή λίγο πριν τι καθυστερήσει. Που την κοινή τραβάει παίχτη του Πάκου, δεν θυμάμαι και το βλέπω και λέω, όχι, θα τη δώσει τώρα. Γιατί ήταν είχε ήδη κίτρινη. Και είναι ξεκάθαρη δεύτερη κίτρινη. Δεν του τη δίνει. Να. Λοιπόν. Εντάξει, ο Άρης μην μπορώντα να παίξει αυτό το οποίο ήθελε επιθετικά. Δεν κατάφερε δηλαδή να κρατήσει λίγο μπάλα, να χτυπήσει το χώρο. Δεν του βγήκε. Το μεγάλο πρόβλημα του Άρη ήταν τα χάφ του. Δηλαδή ήταν η άμυνα και η επίθεση. Καμία σύνδεση. Ο Σάσα και ο Ματίγιας αυτό το κομμάτι ήταν σε κακή ημέρα. Ανασταλτικά καλή, okay, αλλά σε αυτό το κομμάτι δεν βοήθησαν καθόλου. Και ο Άρης πήγε να μαζέψει τα πράγματα πίσω, να κρατήσει το 0 και να εκμεταλλευτεί στιγμές που θα του δοθούν μπροστά. Όπως το 1-2, ας πούμε. Που ο Έμαν που βγάζει το λάξο στην πλάτη της άμυνας και σου κάθεται τον γκολ. Ορισμός του σουτ τηλεφώνημα. Όπως είχε πει ο μεγάλος Μανόλο. Του Ματίγια. Ένα σου τηλεφώνημα. Ένα τηλεφώνημα. Ναι, ναι. Δηλαδή και το εξηγεί μετά. Όχι, δεν το εξηγεί, είναι τηλεφώνημα ναι. Του δηλαδή. Και το λέει μετά. Δηλαδή ότι ο παίχτης θα έπρεπε να έχει τηλεφωνήσει στον τερματοφύλακα για να του πει ότι θα κάνει το σου. Ο ορισμός του σου τηλεφώνημα. Ένα σου τηλεφώνημα. Ναι. Παρότι ήταν στο ύψος περιοχής. Δεν ήταν πολύ μακριά. Αλλά ήταν σου τηλεφώνημα. Και το τρώει, προσέξτε. Το χειρότερο του Πασχαλάκη είναι το τρώει στην κλειστή του. Που έχει πάρει θέση κοντά. Ο οποίος Πασχαλάκης γενικότερα το τελευταίο διάστημα ότι πάει στην εστία γράφει. Είναι εκπληκτικό. Δηλαδή είναι πιο ντεφορμέ πεθαίνεις. Εντάξει, και μετά ήταν δεδομένο, το λέγαμε και την ώρα της μετάδοσης θέση στην ώρα του γκολ. Το θέμα μετά από το 1-2 ήταν ο Άρης να και στο pressing του Πάκ που ήταν αναμενόμενο του Άρη. Ο Πάκ θα πιέσει μετά ασφυκτικά. Όπως και το έκανε. Μια, ο Ρόουζ με τον Βέλεθ καθαρίζανε ό,τι πήγαινε στην περιοχή. Μια φάση έκατσε η Κέντα. Δεν καθαρίζανε, φίλε. Υπήρχε το δοκάρι του Βαρέλα. Εκτός από το δοκάρι, οκ. Okay. Ναι. Έκατσε μετά η Κέντα σε εκείνη τη φάση. Έμεινε νομίζει μόνο του. Το βάλε. Εντάξει. Ανασταλτικά ο Άρης νομίζω το πήγε καλά το μάτς. Να σας πω την αλήθεια. Γιατί ο Πάοκ του έκανε γκολ στις στατικές φάσεις. Δεν του έκανε σε παιχνίδι ώρα του μάτς. Επιθετικά δεν του βγήκε τόσο πολύ. Αλλά νομίζω ότι με βάση την εξέλιξη του αγώνα. Ο Άρης έφυγε νιώθοντας ότι έχασε 2 βαθμούς χθες στην Τούμπα. Δικιά μου τοποθέτηση είναι αυτή, μπορείς να δικάσεις ελεύθερο τον Πάο. Περιληπτικά τώρα. Δεν είναι να δικάσω, ρε φίλε. Η άποψή μου για το ποδοσφαιρικό Πάο το φετινό έχει να κάνει, ή μάλλον κλείνεται μέσα στο ότι ενώ ρε παιδί μου έχει φτιάξει μια ωραία ψαροταβέρνα, ναι. Στις ακριβές ρε παιδί μου, ναι. Έχει φέρει για σεφ έναν χασάπι. Δηλαδή που ασχολείται με το κρέας. Άρα όχι, λέει τον Αμπέλ Φερέιρα χασάπι. Όχι. Δεν φταίει αυτός. Αυτός όταν ήρθε, προφανώς στις κουβέντες που έκανε με τους ανθρώπους του Πάου. Νομίζω ότι θα πάρει από ταβέρνα. Τους είπε ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ παίζω έτσι. Κάνω αυτά, αυτά και αυτά. Θα τα κάνουμε. Ναι, κόστο θα τα κάνουμε. Ωραία. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει τα εργαλεία τα οποία θέλει για να παίξει αυτό που θέλει. Και η. Να το παίξουμε για εμείς λίγο έμπειρο δημοσιογράφη. Το παίξουμε γιατί το παίξουμε. 10 χρόνια σχολούμαστε, ρε φίλε. 10 χρόνια. Και εμείς το παίξουμε. 10 χρόνια και βάλε. Νομιμοποιούμαστε. Ναι. Η εμπειρία λέει λοιπόν. Ναι. Ότι οι προπονητές που προσαρμόζονται στα δεδομένα της ομάδας, ναι. Είναι πολύ λίγοι. Συνήθως οι ομάδες προσαρμόζονται στα θέλω του προπονητή. Τη δεδομένη χρονική στιγμή λοιπόν έχουμε μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να προσαρμόσει στα θέλω του προπονητή. Για αντικειμενικές δυσκολίες, δηλαδή δεν μπορείς να παίξεις 4-4-2 με τον Εσίτη. Έτσι. Δεν ξέρω αν ακούγεται κάπως αυτό. Και τον Μπέλκα δεύτερο φορ.
Ο Πέλκας, φίλε, ήταν πολύ μεγάλη απώλεια για τον ΠΑΟ χθες. Πολύ μεγάλη απώλεια. Όποιος κάτσε και δει, έκανε το repress πριν τη διακοπή, αν θυμάμαι, ή μετά το μάτς με τον Ατρόμητο. Ένα πολύ ωραίο θέμα για τον τρόπο τον οποίο παίζει ο ΠΑΟ και σχεδόν σε όλες τις φάσεις μέσα είναι ο Πέλκας. Ναι. Άσχετα με το αν της βάζει γκολ εν τελική ενέργεια, σου λέω για το πώς ξεκινάει. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Να σε διακόψω αυτό το κομμάτι, ναι, παρακαλώ. Στο θέμα του Πέλκα. Παρακαλώ. Εγώ απορώ εκείνη τη στιγμή όταν κάνει την αλλαγή ο Φερέιρα, γιατί δεν πάει το Μπίσεσβαρ στο 10. Δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ αυτό θα έκανα. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω για το Φερέιρα. Ή τέλος πάντων... το Λιμιό, για μένα επίσης, πάλι σε διακόπτω, συγγνώμη, επειδή πήγαμε σε αυτό το κομμάτι, ήταν λάθος. Δεν το περιμέναμε κι εμείς το ότι έβαλε το Ζαμπά. Γενικά να παίξει νομίζω, έχει τον έβαλε δεκάρι. Όχι μόνο τον έβαλε. Όχι μόνο τον έβαλε δεκάρι. Να παίξει αυτό που λες γενικά. Δηλαδή, ναι, γενικά. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο να παίζει χωρίς ποδοσφαιριστή. Να παίζει με 10. Όχι να σου. Εγώ δεν σου εξηγήσω, θα επιχειρηματολογήσω. Δεν θα σου πω ουγγανίστηκα. Ποιο Ζαμπά τώρα δεν παίζει. Πρόσεξε. Μα όχι, δεν παίζει. Δεν εμφανίζεται, ναι, καν. Αυτά τα παιχνίδια το λέγαμε και την Πέμπτη με την Αγάπη και τη είπα αυτό το πράγμα. Χωρίς να είμαι πολύ μέσα στα του πάω, απλά παρακολουθώντας ρε παιδί με την ομάδα. Αυτά τα παιχνίδια θέλουν τακτική πειθαρχία. Θέλουν και ατομικές προσπάθειες. Θέλουν όμως και τακτική πειθαρχία. Ο Ζαμπά, όπως το χαρακτήρισες, να αγάπη και αγάπη μου, λέει, είναι πολύ σωστό αυτό η λέξη που χρησιμοποίησες. Ο Ζαμπά είναι γιόλο. Τι γιόλο, ρε φίλε. Ο Ζαμπά από το ξεκίνημα τη σεζόν δεν έχει κάνει μισή σωστή ενέργεια. Ο Ζαμπά, ρε φίλε. Δεν υπάρχει, ναι, μία σωστή ενέργεια που έχει κάνει, ναι, από το ξεκίνημα τη φετινή σεζόν. Ο Λιμιός είναι σε Ευρώπη και Ελλάδα. Είναι πιο πειθαρχημένος, ρε παιδί μου. Ήταν πιο πολύ αυτό. Μα δεν είναι μόνο το αν είναι πειθαρχημένος ή όχι, ρε φίλε. Δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου ο Ζαμπά από την αρχή τη σεζόν. Για την ακρίβεια, μετά από εκείνο το ρημαδιασμένο ταξίδι που έκανε με το μάνατζερ του στο Πόρτο. Το πέρσι τον Ιανουάριο. Ναι. Ωραία. Είναι εκτός τόπου και χρόνου το παιδί. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Είναι. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Τι... περιμένει να κλάψει ο πεθαμένος. Ρε φίλε, sorry που το λέω κιόλας, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Κλάνει πεθαμένοι. Δεν κλάνει, ρε φίλε. Δεν κλάνει, ρε φίλε, πεθαμένο. Μπορεί τώρα θα μου πεις, να σου πω την αλήθεια, να πας στο ΆΚΑ και είναι και να βρει τα στρέμματα να παίξει. Εντάξει, και όντως να κάνει κάτι. Είναι. Γιατί μπορεί να βρει στρέμματα εκεί πέρα και να κάνει. Μα ο Ζαμπά, ρε φίλε, να σπέχει όταν έχει το γήπεδο. Ναι. Ξεκάθαρα. Γενικά νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα για τον Αμπέλ Φερέιρα. Είναι στο σημείο εκείνο που ήταν ο Λουτσέσκου τότε σε εκείνο το μάτι με την Ξάνθη. Να ανακατέψει την τράπουλα. Να σπάσει αυγά, θα πω εγώ. Και αυτό. Έτσι. Να δει εγώ τώρα να σου πω κάτι. Για ποιο λόγο να βάλει τον Ντόγκλας της. Δεν ήταν κακός ο Αγκούστο. Δεν μ' άρεσε. Ήτανε αυτός, ο Γιαννούλης και ο Μίσιτς, ήταν οι μοναδικοί που κάτι κάναμε στο γήπεδο. Δεν μ' άρεσε. Δηλαδή έκανε δύο σουτ όταν βρήκε το χώρο. Δεν ήταν μόνο το σουτ. Είχε σίγουρες μεταβιβάσεις, δεν έκανε κάτι άλλο. Δεν, τη δουλίζα την ψιλοέκανε ο Αγκούστο χθες. Την ψιλοέκανε. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος βέβαια δαπανήθηκαν 5 εκατομμύρια ευρώ για να έρθει. 4-5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης δαπανήθηκαν 4-5 εκατομμύρια ευρώ για έναν παίχτη ο οποίος. Βλέπουμε όλοι ότι και αυτός θέλει χρόνο. Εγώ δεν λέω ότι μια χαρά στοιχεία έχει στο παιχνίδι του, αλλά θέλει χρόνο. Ο προπονητής θέλει χρόνο. Ο Αουγκούστο θέλει χρόνο. Υπάρχουν πολλά δομικά λάθη στον ΠΑΟΚ, τα οποία δεν ξέρω πώς μπορεί να τα καλύψει μέσα από τα παιχνίδια. Όπως επίσης δεν ξέρω, και τώρα θα φανεί, στο παιχνίδι της Κυριακής στο ΆΚΑ, με την ΑΕΚ, που θα έχει καμιά 60.000 κόσμο, νομίζω θα αναστηθούν και πεθαμένοι για να πας αυτό το 60, παιχνίδι. 60 δεν νομίζω, δεν έχει, αλλά μια 30 θα την έχεις. Τι 30 ρε. Τα έχει σίγουρα 50 με 60.000 κόσμο αυτό το παιχνίδι, έτσι όπως είναι τώρα και έτσι όπως είναι τώρα. Πάτερ Νίκος. Λοιπόν, θα είναι μια καλή ευκαιρία να δείξει ο ΠΑΟΚ ότι όντως από την περσινή και την προπέρσινη χρονιά, με άλλο προπονητή και κάποιους άλλους παίκτες, ότι έχει αυτό που λέμε το μέταλλο πρωταθλητή. Ρε φίλε, άμα είσαι πρωταθλητής, πας με στο ΆΚΑ, παίζεις με την ΑΕΚ. Με 50 με 60.000 κόσμο. Ωραία. Και βγάζει αντίδραση. Γιατί για μένα, σε αυτό το επίπεδο, το θέμα είναι πώς αντιδράς στα καλά και τα στραβά. Έτσι. Γενικά δεν στρίβεις αγωνιστικά εδώ και καιρό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έτσι. Ωστόσο, δεν έχεις χάσει. Χθες πάλι με το που έφεξε το δεύτερο γκολ, έπαιξες όντως σαν πρωταθλητής. Πίεσες, κατέβηκες, είχες φάσεις. Αυτά. Ωραία. Με τον Ατρόμητο σε στραβωμάρα πάλι αντέδρασες στο τέλος. Θες να σημειώσω όμως εδώ πάλι κάτι. Ναι. Πριν συνεχίσεις. Αυτό το οποίο έκανε ο ΠΑΟΚ μετά το 1-2. Μπήκε. Γεια σου, πρόεδρε. Πρόεδρε, καλησπέρα. Βγάλαν ανακοίνωση. Βγες στον αέρα για πάντα. Είμαι εδώ. 2-3-10-2-87-3-8. Για τα σέβη μου. Βγες και πες μας τι έγινε. Εσύ. Τι. Πάνε εσύ. Όχι, άμα θέλει θα βγει ο πρόεδρος μόνος του, ρε φίλε. Δεν τον πάρω εγώ τηλέφωνο. Ναι. Να βγει να απαντήσει. Γιατί βγάλαν ανακοίνωση πάλι. Αφήγα τα πει εδώ πέρα. Να τα σέβη μας, σεβασμός μόνο.
Απάντησε στο Instagram. Σε Θόδωρο Καρυπίδη. Ναι, τα σκέτα. Για να έχει αυτό που έλεγε. Απάντηση πάει άριστο στο Instagram, ναι, ρε φίλε. Αλλά θα μπορούσε να τοποθετηθεί και ένα άνθρωπο που ήταν εκεί χθε. Αν και ο πρόεδρο είναι έμπειρο. Ξέρει τι κάνει. Λοιπόν. Εγώ σου λέω το εξή. Για ποιο κομμάτι λέγαμε. Κόψαμε λίγο. Για ποιο κομμάτι λέγαμε και διακόψαμε λόγω Θοδωρού Καρυπίδη. Το τέλος σου έλεγα από πάω πίεσε και όντως έβγαλε ότι. Ναι, εκεί δεν ήσουν να σου πω κάτι. Εκεί δεν ήταν το η μεγάλη ομάδα κτλ. Εκεί φίλε ήταν το αίσθηκτο της επιβίωσης. Γιατί άμα δεν έβαζε δεύτερο γκολ, θα ήμασταν ακόμα στην Τούμπα. Εκεί αντιλήφθηκαν ότι πρέπει να βάλουμε δεύτερο. Κάνανε φίλε, το ίδιο και με τον Ατρόμητο. Πάμε παλικάρια. Ναι, με το ίδιο με τον Ατρόμητο. Όχι όμως με την ίδια ένταση, Νίκο. Τι όχι με την ίδια ένταση. Δύο γκολ έβαλε τον Ατρόμητο. Το ένα το ακύρωσε το βάρη υποτίθεται. Εντάξει. Και στο άλλο βάλε γκολ. Κατάλαβαν ότι αν δεν βάλεις δεύτερο είναι πλέον πολύ δύσκολο. Νικό, κανένας δεν το κατάλαβε, φίλε. Είναι ξένοι ποδοσφαιριστές. Δεν το καταλαβαίνουν. Ρε, είδανε τι έγινε στο 1-2. Οι άλλοι πήγαν να μπουν μέσα. Θα μας τρελάνεις τώρα. Έγινε και με τον Ατρόμητο, ξαναλέω. Ξεκόλα το κεφάλι σου αυτό το πράγμα. Ωραία. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι έχεις μπροστά σου μια ευκαιρία στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ναι. Που ναι, μεν είναι σε καλύτερη κατάσταση από σένα. Ναι. Συμφωνώ. Έχει έναν παίχτη που εσύ δεν έχεις από τον περασμένο Ιανουάριο και μετά. Ναι. Δηλαδή, ο Λιβάγια στην ΑΕΚ ήταν ο πρίγκιπας για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι, αυτό το που λένε τις εκπομπής, τα λέμε. Ποιος είναι το που λένε? Ο Λιβάγια. Ο Μάρκο Λιβάγια, ναι, παιχτάρα. Δεν ξέρω αν είναι παιχτάρα. Έχει το γυαλισμένο το μάτι. Εντάξει, και είναι και σε καλό φεγγάρι. Απλά το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, ρε φίλε, που θα πας να αντιμετωπίσεις, είναι διαβασμένη. Διαβάζει. Πώς το λένε. Τώρα κόλλησα. Αν τη κλείσει ο Λιβάγια, τη δημιουργεί πρόβλημα αυτόματα. Γιατί μόνο αυτό είναι μέσα. Το θέμα είναι να βρει τον τρόπο να. Είναι μεγάλη απώλεια ο Μάτος αυτό το παιχνίδι. Γενικά ο Μάτος όταν λείπει από μεγάλα παιχνίδια είναι πολύ σημαντική απώλεια. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Και μπήκαν όπως σημειώνει ο πρόεδρος, έτσι. Παίρνει θέση. Μπήκαν. Μάλιστα. Μπήκαν. Πήρε. Μπήκαν. Ήταν στο live. Όχι στο πιο live, ρε. Χθες στην Τούμπα. Και τους, και τους μαζεύανε. Τι έλα τώρα, ρε Νίκο. Τους μαζεύανε δική σου μετά. Θα τραβαθούμε τώρα. Τι εντάξει. Αυτό το λέω πρόεδρος έτσι. Τι, γιατί εμείς δεν ήμασταν εκεί, δεν το είδαμε. Δεν είδαμε κάτι από το πλάνο του PAOK TV. Δεν είδαμε με κάτι από το πλάνο. Σιγά μην έδειχνε το PAOK TV, ρε φίλε, πλάνα ότι πήγαν να μπουν οι άλλοι από την 4. Δεν είδαμε κάποιο πλάνο. Επειδή πήγε ο Ματίγια και πανηγύρισε μπροστά στην 4. Η τηλεοπτική μετάδοση δεν έδειξε κάτι. Συγγνώμη, δηλαδή πανηγύρισαμε κιόλας μπροστά στην 4. Η τηλεοπτική λες κάμερα και, δεν έδειξε. Λες και είναι η Μέκα. Όταν ήρθε ο Άρντα πέρυσι στο Βικελίδη, έκανε τα δικά του. Ο Ντιμπιντάι, καλά ήτανε. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Α, δεν θυμάσαι. Επιλεκτική μνήμη. Ο Γουάρντα, ο πρίγκιπας του Βολοντογκόλ εκείνο. Ναι, αλλά ήταν και αυτός μέσα και πανηγύριζε και αυτή η χαρά του και αυτός. Να, εντάξει. Εντάξει. Να σου πω, ρε φίλε. Συνέχισε τώρα. Αυτό που σου έλεγα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ναι. Είσαι πρωταθλητής, είσαι αίτητος, θα πας να παίξεις μέσα στην ΑΕΚ. Εντάξει. Σε ένα γεμάτο γήπεδο. Ντέρμπι είναι αυτά τα παιχνίδια που θέλουν να παίξουν όλοι. Αν χάσεις. Ναι, τι. Υπάρχει θέμα προπονητή. Όχι, ρε. Πώς θα υπάρχει θέμα προπονητή, ρε φίλε. Λόγω αποζημίωσης. Τι λόγω αποζημίωσης, τι, δηλαδή, συγγνώμη. Πήγε έφεσαι στο συγκεκριμένο ποντί για να κάνει την πέμπτη αγωνιστική να πει ότι πρέπει να τον αλλάξω. Δεν σου λέω ότι πρέπει να φύγει. Εγώ θα σου εξηγήσω γιατί. Γενικά, εγώ πίστευα σε πολλά πράγματα ότι ο Πάουκ έχει αλλάξει τη λογική του. Σε κάποια φέρω ότι δεν το έχει κάνει και μάλλον γυρνάει και σε προηγούμενα χρόνια. Δεν νομίζω. Ξέρεις, δεν μπορώ να αποκλείσω. Είναι αυτό που λέμε εμπιστοσύνη στον. Το ότι ακούστηκε το σύνθημα βαριά βαριά του Πάουκ. Αστιότητα θεωρώ. Μετά από πόσα χρόνια. Δηλαδή, βαριά βαριά του Πάουκ φανέλα 39 παιχνίδια ήττος. Δηλαδή. Εντάξει. Πήγαινε ρε κόρχο το μαρκάρι στο Μίσιτς. Πήγαινε το σπίτι μου. Πήγαινε. Έχω ρεπορτάζ όμως και για τον κόρχο, να ξέρετε. Γιατί ο κόρχο το 65 έπαιζε με θέμα. Να ξέρετε. Καλό, και πέρα δεν είχε προβλήματα. Είχε κάνει όλη την εβδομάδα συντηρητικά πονούσεις στο δικέφαλο και το ένα και το άλλο. Και ο πρόεδρος ρωτάει ο Ιντέγε τι έκανε. Πεχταράς πρόεδρε. Πεχταράς πρόεδρε, πεχταράς. Πεχταράς. Όχι φίλε, ξεκίνησε να κάνει απόσβεση. Να τα σκέτα. Τι ξεκίνησε, τι έκανε με αυτόν τον κόλλο, φίλε. Δεν, όχι, δεν είναι αυτό το κόλλο, φίλε. Εσείς προσπαθείτε να παρουσιάσετε επικοινωνιακά ότι για τον Άρη το μάζουμε τον Πάκη όλη χρονιά. Όχι, φίλε. Έκανε την απόσβεση, τα έβγαλε τα. Όχι, φίλε, έχει ακόμα πολλά παιχνίδια για να βγάλει τα λεφτά του Ιντέγε. Δεν είναι και λίγα, καμιά πεντακουσάρα. Όπου χρυσέ μου. Πρόεδρε. Να ξαναπέξουμε πέντε φορές, άλλες πέντε. Μια στο Βικελίδη δύο. Άλλε δύο σε πέντε. Κάπω δεν θα έχει κουραστεί και εσύ θα τελειώνει και η σεζόν. Θα πάρω το Γιάννη το φίλο μου κάτω στην ίδρα και θα πάμε εκεί πέρα, θα αλλάξουμε φίλε. Στη ωραία. Στο κύπελο, άμα πέσουμε. Αυτό σου λέω. Αυτό. Όταν φτάσουμε εκεί προ το τέλο και σου λέω θα βγαίνει και κούραση σεζόν, θα είναι κάτι Μάη, Απρίλιο και τέτοια. Γεια σα, φίλε. Όπω είπε και ο φίλο μου Γιάννη, από Μάρτιο ξεκινάει η σεζόν στην ίδρα. Θα πάμε εκεί πέρα κάτω, ξέρει ωραία. Μια χαρά. Μάλιστα. Μια χαρά. Μάλιστα. Πάμε το πρώτο. Εξαιρετικά. Να πληρώνει. Αυτά. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. 39 φιλικά και break. Αυτό
αυτό που κάνουμε εκεί τι είναι. Πρέπει να το πατάμε γι' αυτό, ε. Μάθε τα βασικά, πες. Και μετά βλέπουμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, στο λόγο τιμής όλα είναι χορηγία, πιστεύω. Δηλαδή τα αυτά που πίνουν, αυτά που τρώνε. Σε λίγο θα έχουν χορηγία και αυτά που φοράνε ξεκάθαρα. Δηλαδή. Οπα, κλάρα το παρελθόν. Κάτι... Ναι, ναι, ναι. Από τα σκηνικά της... Ναι, ναι, είχαμε τέτοιο ξυλίκι, είχαμε, ναι, όχι, κλωτσίδι έπεσε, ναι, ναι, ναι. Μην τον βλέπεις τώρα, φίλε, μεγάλος, τότε ο ψηλός ήταν ατίθασο νιάτο. Ναι, 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 ναι. Προερχόταν από προβληματική οικογένεια, βέβαια. Αλήθεια. Ο πατέρας του ήταν περίεργος και δεν ξέρω εγώ τι, βέβαια, βέβαια. Και στην πραγματικότητα θα έλεγα προβληματική οικογένεια. Όχι, δεν νομίζω. Όχι, λες. Δύσκολα. Ο Νίκος Κούκος. Και ο Άγγελος Μπάτης. Ο Ιντέγι εδώ. Ο Ιντέγι εδώ τι έχει. Ποιος είναι αυτός. Α, και εγώ λέω. Ο Άλεξ, πολύ καλό παιδί. Ναι. Βέβαια. Βέβαια. Yes. Έχει και δίκη, ρε φίλε. Η δίκη της Δευτέρας. Αυτή τη φορά στο Open. Δεν γίνονται αυτά. Κλασικά, το πάνελ το γνωστό. Κάτω της στερήλης του Ιβάν και ο Κυριάκος Ομαίδης. Κωνσταντινέας και τέτοια. Τάσος Κάκος. Ο Κάκος είναι καινούργιο πρόσωπο, φίλε. Ο Κωνσταντινέας ήταν και στις παλιές. Στο κανάλι δεν είναι καινούργιο. Στο κανάλι δεν είναι καινούργιο, όχι. Αλλά σου... Δεν ξέρω αν ο Τάσος Κάκος ήταν μόνιμα στο πάνελ της θερλικής δίκης. Που εδώ και 30 χρόνια ρίχνει το παρασκήνιο και το αποκαλύπτει και δεν έχει ποτέ τίποτα. Εκπληκτικό. Εδώ ο Ανδρέας Μαλάτος είναι εκ των κορυφαίων. Βεβαίως. Κύριος Μαλάτος. Κυρία Μπενέα. Ο Χρήστος θα έχει να πει για αυτή πολλά, ρε φίλε. Αυτή είναι εκείνη που έβγαζε τα διάφορα για το καρπίδι, θυμάσαι. Πάρε λίγο ζαλίδι να. Προεδράρα, πού είναι τώρα, κλείσαμε το Instagram, δίκασε πάω. Βάλε να δει Μπενέα, ρε πρόεδρε. Μέρι Μπενέα. Μέρι Μπενέα, μάλιστα. Η τέτοια ποια ήταν εκείνη ρε, που την έβγαζε συνέχεια σε ένα γνωστό ραδιόφωνο της πόλης, μέλος της ΕΑ. Πολύ σπαστική φωνή. Και είναι ξαρχιά μπουρούχα. Όχι Αρβανί, πώς τη λέγανε μωρέ. Αχ, το πέρα. Ναι, τέλος πάντων. Okay, η Μέρι Μπενέα. Η Μέρι Μπενέα. Μπενέα. Επίσης πέφτει κράξιμο και στον Ολυμπιακό ρε φίλε, γιατί δεν κέρδισε το Παναθηναϊκό. Δηλαδή βλέπω ότι και πρωτοσέλιδο σήμερα και τα σχόλια δεξιά και αριστερά. Πολύ κράξιμο. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, πώς την έχετε με τις ομάδες σας. Τι μπορεί να κερδίζουν πάντα. Ούτε πάντα μπορεί να παίζουν καλά. Θα χάσουν κιόλας. Δεν παιχνίδι που παίζουν καλά. Περίοδοι που θα έχουν θέματα. Πάω και εμείς με τέτοια περίοδο. Τι να κάνουμε. Είναι σε περίοδο που δεν στρίβει. Είναι σε περίοδο που δεν του βγαίνουν τα πράγματα. Είναι σε περίοδο που έχει απουσίες. Σημαντικές. Στην ΑΕΚ θα παίξει χωρίς Μάτος και Πέλκα. Είναι σφιχτά τα πράγματα μαζί με τους άλλους που λείπουν. Σωστό. Αλλά. Ποιο, ο Ολιβέιρα, ποιον έχει δεξιά. Ο Ολιβέιρα. Ο Ολιβέιρα, όχι. Ο Ροντρίγκο. Ο Ροντρίγκο, μπράβο. Ανάλυση Τάσος Κάκος, πάω κάρι 2-2. Ο Μάτος ήδη παιχνίδι είναι πολύ μεγάλη απόλυτη. Βάλε λίγο φωνή open. Βάλε λίγο φωνή. Δεν θα βάλει τώρα. Έλα, όχι, βάλε να δούμε τι θα πει ο Τάσος Κάκος. Βάλε λίγο. Πολύ δύσκολη φάση αυτή. Βάλε. Βάλε. Βάλε κι άλλο δηλητήριο. Τελείωσε η ανάλυση, φίλε. Αυτό ήταν. Δεν βλέπω. Μουγκοθόδρος τους βλέπω. Η Μπουζού κάτω. Μιλάει ο Κυριάκος. Άλλος ο Λάιμ. Μουγκοθόδρος τον βλέπω. Τέλος πάντων. Τον έχω γνωρίσει και ο Κυριάκο. Ναι. Τον είσαι καθηγητή. Είχε έρθει σε μια προετοιμασία του Άρη Σοπράβες πριν 5 χρόνια. Μαζί με τον τέτοιον Άρη. Αχ, κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Με τον Άρη Σοπράβετς. Ποιον? Τον Κυρδίμο. Τον Κυρδίμο. Το δασιγένιο. Α, καλά. Το δασιγένιο. Άραστε. Ωραία πράγματα. Δασιγένιο. Ωραία. Πολύ ωραία. Δασιγένιο αθλητικό κέντρο. Μπορεί και να βρέχει, δεν ξέρω. Μπορεί και όχι, προχωράμε. Εδώ πέσα στον υπεύθυνο, ρε φίλε. Εδώ, ο άνθρωπο το παιδί για όλες τις δουλειές. Να το λύσει. Δεν θα το λύσει, θα το λύσει και αυτό. Τι άλλο γίνεται, Νίκο, δεξιά και αριστερά, τι παίζει. Βοήθαμε λίγο, σε παρακαλώ. Ξέρω ότι δεν έχουμε άρεσε πάω και την Κυριακή. Μπασκετικό. Ξεκινάει η Basket League. Περιμένουμε από τον Νίκο τις επόμενες μέρες να ετοιμάσει αφιέρωμα. Αφιέρωμα. Κάτσε λίγο, μια και το είπε. Στην Πέμπτη να πάμε μια Αθήνα. Για κάτσε να δούμε λίγο. Α, είναι η παρουσίαση. Περίμενε λίγο, περίμενε.
Περίμενε να κάνουμε έναν έλεγχο. Αν και δεν βλέπω τέτοια περικέτια. Ψιλοκομμένα τα βλέπω φέτος. Μπα. Μαζευόμεθα. Μπα. Τι. Α, βάλε. Ένας παίκτης είναι πιο μπροστά από κάποιον άλλον. Σύμφωνα λοιπόν με αυτούς υπήρχε offside. Όμως αυτό έμεινε μεταξύ 2-3 ανθρώπων μέσα σε 4 τοίχους. Θα είναι δυνατόν. Γιατί? Να ακούγαμε το κάκο, πριν το καταλάβω. Τώρα τι να ακούσω. Ποιος μιλάει τώρα. Δεν άκουσες. Ποιος. Άκουσα εγώ. Όχι αυτός, ναι, δεν το θέλουμε. Δεν έχει σημασία. Αυτό δεν το θέλουμε. Μ' αρέσει πάντως που γίνεται τόση ανάλυση για αυτή τη φάση εδώ. Θα μου δώσει που το PAOK TV δεν είχε γραμμή. Να γράψω κάτι. Τι να γράψεις, Νίκο, 12 παρά 10, πλάκα μας κάνεις τώρα. Αποκλειστικό. Σιγά. Να το πούμε να μας φέρει το Pulitzer. Το έχουν έτοιμο. Α, φέρουμε το Pulitzer. Αγέρας Κυριάκος Θωμαίδης, αγέραστος. Εδώ αυτοί, όλα τα λεφτά είναι αυτοί εδώ. Δηλαδή, Φίλιππος Ντόβας παρατηρείς. Τώρα αυτός μπορεί να είναι στην εκπομπή 4 ώρες και να μην πει κουβέντα. Ναι. Θυμάσαι τότε τον ιστορικό πρόεδρο του Sky Άρης που είχε εμφανιστεί. Πότε ρε. Sky Άρης ρε φίλε. Νικολάσκα ρε φίλε που είχε ανακοινώσει το... Με το, και, ναι, με το Athletic Complex στην περίπτωση. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Ένα δισεκατομμύριο συνέχτης, ναι. Βέβαια. Μία παρά το βράδυ είναι μεταξύ. Τρομερά. Μία παρά το βράδυ έπαιξε γιατί όλες οι εκπομπές είναι μαγνητοσκοπημένες φίλε. Ναι. Δεν είναι ο Κυριάκος, δεν είναι χθεσινός. Αυτό τώρα είναι μαγνητοσκοπημένο. Όχι. Από όσο ξέρω όλες οι εκπομπές είναι μαγνητοσκοπημένες. Τηλέφωνο εκπομπή αφού λέει. Okay, βλέπεις να παίρνει ποτέ κανένας. Έχει βγει ποτέ κανένας στον αέρα live. Παλιά ήταν που δεν ήταν μαγνητοσκοπημένες. Νομίζω ρε φίλε, αυτό πρέπει να είναι live τώρα. Όχι. Συνήθως κάνει Δευτέρα απόγευμα. Ναι. Ναι. Και εγώ έτσι ξέρω. Και βγαίνω το βράδυ. Έτσι έκανε τουλάχιστον μέχρι πέρσι από τον Sky. Δεν ξέρω αν αλλάζει κάτι φέτος. Αν και αν ήταν live, νομίζω θα το βλέπαμε κάπου. Να γράφει. Ωραίο είναι το πάνελ πάντως. Συνεχίζουμε να βλέπουμε τη φάση με το δεύτερο γκολ του Πάου που δεν μέτρησε. Το δεύτερο γκολ του Μάτος μάλλον που δεν μέτρησε. Μπράβο. Έτσι πρέπει. Χθες στην. Ναι, είναι κάποια πράγματα τα οποία, ας πούμε, παιδί μου, βελτιώνονται. Ναι. Στο περιβάλλον, ας πούμε, της Τούμπας. Mm. Δηλαδή, χθες στην εκπομπή την αθλητική του Open, αφού έπαιξε το ρεπορτάζ, ξέρω εγώ, από το Παοκάρης, μετά έχει το ρεπορτάζ για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και υπάρχει poll, το οποίο παίζει στο site του Open. Θεωρείται ότι έκανε σωστά ο Μαρτίνς που έβαλε την ίδια ενδεκάδα με τότε και στο μάτς από το Παναθηναϊκό. Μ' αρέσει αυτό. Αυτή είναι ωραία προπαγανδίτσα. Ωραία. Φτιάξε ένα ωραίο πραγματάκι. Ναι. Πάει να πει ότι αρχίζει να δουλεύεις πιο σωστά. Ο μηχανισμός. Σε κάποια πράγματα. Ναι. Εντάξει. Αρχίζεις να καταλαβαίνεις λίγο πώς πάει το σκηνικό. Ή μάλλον όχι να καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις σίγουρα το θέμα. Δύσκολη φάση αυτή. Αλλά ήταν offside. Ήτανε λες εσύ, ε. Νομίζω ήταν. Πολύ περίεργη φάση, φίλε. Ναι, αρκετά. Πολύ περίεργη φάση. Και πολύ περίεργη γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς από την εικόνα αν είναι πιο μπροστά ο Μπίσεσβαρ. Μάλλον είναι. Και δεν έχει γραμμή το PAOK TV. Μάλλον είναι. Την ξεχάσατε πάνω μου. Και το PAOK TV δεν δούλεψε γραμμή. Όχι, δεν δούλεψε. Φαντάσου η ίδια φάση. Πόπο Παναγιά μου, να γινόταν για τον Άρη. Όχι ανακοίνωση. Θα είχε γίνει. Πόπο Παναγιά μου και Χριστέ μου. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Συμφωνεί. Ναι, τι ψέματα λέω. Συμφωνεί. Φυσικά και συμφωνεί και ο. Θε να κλείσει μέσα να έρθω εγώ έξω. Φυσικά και συμφωνεί. Γουστάρι. Άντελ. Πολύ ψήνεται γι' αυτό, φίλε. Δεν έχει κολοψηθεί ο δικό σου. Όχι, ιδιαίτερα. Αλλά κοίτα. Να ετοιμάζει το αποκλειστικό τώρα. Γενικά στη ζωή τη μαθαίνει καλό είναι. Ναι. Να ξέρει. Και στο τέλο μπορεί να παίξουμε και σε κανένα μαγαζί, Βασίλη. Πάπα. Δεν ξέρει. Πάπα. Δεν μπορώ. Άμα μάθω αυτό, δεν μπορώ να το κάνω. Ναι, έγινε και DJ αμέσω δικό σου, ρε. DJ, τελειώσαμε. Κατευθείαν. Με δυο παθήματα κατευθείαν. Περίμενε. Δεν τα παίρνω. Ορίστε. Τα παίρνει. Ναι, Νίκο, τα παίρνει. Έτσι. Ναι. Αν ρωτήσω να τα παίρνω, φυσικά και τα παίρνει. Δεν ξέρω, καλή ερώτηση. Άμα τα παίρνω. Έτοιμο το αποκλειστικό. Ψάχνω φωτογραφία. Για κάτι να μεταφέρω στον κόσμο. Να μην την γίνεται. Έχει μπει αυτή τη στιγμή ο Παπαδόπουλος στο πρακτορείο και είναι στις φωτογραφίες του χθεσινού Παοκάρης. Τι ωραία ζακέτα, ρε φίλε. Φοράει πρόεδρο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ψάχνει. Μανούλα. Με έχει μπερδέψει με το αποκλειστικό. Τι με έχει μπερδέψει. Θα μας πεις ρε φίλε που έρχεται το μπάσκετ ξανά στη ζωή μας. Κάτσε από τη Δευτέρα είναι ακόμα. Και έχουμε ντέρμπι. Έχει το μπάσκετ στη ζωή μας. Είχε παρέτηση ο Πάκος σήμερα ξανά. Ποιον. Τέλειος του Ναζίδη. Παραιτήθηκε.
Γιατί? Νομίζω είχε πάρα πολλούς λόγους να παραιτηθεί. Κάτσε. Πραγματικά έχει πολλούς λόγους. Λόγο. Με το Φλεβαράκι δεν τα πήγαιναν καλά. Δεν έχει να κάνει το Φλεβαράκι. Έκλεισε ο κύκλος του. Πόσα χρόνια? 10. 10. Δηλαδή από το 2009. Mm-hmm. Υποκατερώνται ποιον. Να σου πω την αλήθεια, εγώ τον θυμάμαι από τις αρχές του Μπάνε, δηλαδή 8 χρόνια. Ο Μπάνε μετά τον Μπάγκο έχει πάει κατευθείαν πρόεδρος. Δεν νομίζω. Όχι. Mm-mm. Δεν νομίζω. Τέλειωσε ο Κατέρης Ματζίδης, αποχαιρέτησε. Και τώρα ποιο θα έχει team manager? Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Και δεν μπορώ να βλέπω κάποιον που μπορεί να το κάνει, να σου πω την αλήθεια. Γιάννης Γιαννούλης πήρε μεταγραφή στην Γάμα Εθνική, κάτσε, Γιάννη, περίμενε. Είναι πολύ απαιτητική θέση. Και δεν είναι μόνο η απαιτητική θέση, είναι ότι το κενό πρέπει να καλυφθεί, είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί. Ναι. Πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων. Ο Άρης σήμερα έχει αρχίσει να ανακοινώνει παίχτες και είναι φυσιολογικό. Τον Γκάγκητσα. Ναι, νομίζω και αύριο θα ανακοινώσει κι άλλους. Ναι, ναι, έχει πράγμα. Αύριο δεν έχει τον Γκετσέβιτσες. Αύριο ή μεθαύριο. Καλός αυτός λέει. Είναι, είναι καλός παίχτης. Ναι. Είναι καλός. 80 τον πρώτο χρόνο. Το ρεπορτάζουμε. 80 τον πρώτο χρόνο. 80. Γραμμένο 80. Okay. Σωστό. Τον πρώτο χρόνο και θα έχει δεύτερο. Ιδιαίτες. Καλά. Έγινε. Πιο πολλά τα δεύτερο. Μάλιστα. Έγινε. Με τεχνικό διευθυντή Σάνι. Σάνι. Βάλε, κλείσε με Σάνι. Κλείσε με Σάνι. Με Σάνι. Σάνι. Τεχνικό διευθυντή. Ο Σάνι. Δεν το Σάνι. Το τραγούδι. Σάνι. SUWY. Μην το απαντάς. Μην του δίνεις σημασία τώρα και εσύ. Σάνι. Επίδεσαι ο κανένας σε χώνει. Ναι, μην το δίνεις σημασία. Βάλε το Σάνι, ρε. Κάτσε να ετοιμάσεις το αποκλειστικό τώρα. Δεν βάζεις τίποτα. Μισό παιδιά να σε μεταφέρω το αποκλειστικό. Όχι, δεν διαβάζεις τον αέρα. Μην είσαι λαλάκας τώρα. Δεν είδα τίποτα. Α, μην μου πεις. Μην μου πεις. Από το απόγευμα πρέπει να το βάλω, το ξέχασα. Και μου λέει ο Χρήστος, δεν θα το βάλει πολύ. Συντονιστείτε. Ανατροπή δεδομένων. Συντονιστείτε στο All About Άρης. Χαμός. Ανατροπή δεδομένων. Χαμός. Αποκάλυψη που θα ταράξει τα λιμνάζοντα νερά. Την Πέμπτη το βράδυ, mm-hmm. που κάνω ένα ποδοσφαιρικό καθαρά περιγκέμι του ΠΑΟΚ Άρης, mm-hmm. μπαίνει στο live στο Instagram ο Αντώνιος Σαριόγλου. Yeah. Και του λέω στον Άρη, του λέω βγες. Το βλέπει στο live, παίρνει τηλέφωνο, βγαίνει. Περίοδο που ο Άρης έψαχνε πολύ ζεστά για προπονητή τις προηγούμενες μέρες, δεν το κάνει με τον ίδιο τρόπο τώρα. Ναι. Και τι λέει ο Αντώνιος, τι κάνει το, είναι το λάθος του Αντώνιου Σαραούλου στον αέρα του Λίμπερο το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Τι κάνει. Πού σας βρίσκουμε τώρα, τι γίνεται με τον Ουσμπεκιστάν και τον Μίστερ. Μόνο ο Μίστερ είναι στο Ουσμπεκιστάν, είμαστε δικασία λύση συμβολέου. Πέμπτη βράδυ. Ποιος είναι ο Μίστερ? Κούπερ. Στο Ουσμπεκιστάν είναι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι μόνο ο Μίστερ, λέει, στο Ουσμπεκιστάν, είμαστε δικασία λύση συμβολέου. Και τι. Λέω τον κάτω, γράψε τη συνέντευξη να την έχουμε. Τη βάζουμε την Παρασκευή το πρωί. Έχει μπει σε όλα τα κουλπάκια του Άρη. Λύνει το συμβόλαιο του Κούπερ. Πάρτε τον τηλέφωνο χθες. Ναι. Κλάμα! Αλλά δεν υπάρχει θέμα. Να επιστρέψει σε σύλλογο. Και δεν νομίζω και ο Άρης ασχολήθηκε ποτέ με την περίπτωσή του έτσι αλλιώς. Απλά όποτε. Και στο, δεν ξέρω στον Μπάκ ποιος είναι ο αντίστοιχος. Όποτε στον Άρη φεύγει προπονητής, το πρώτο όνομα που ακούγεται είναι ο Κούπερ. Στον Μπάκ μέχρι πριν κάποια χρόνια. Ήταν ο Άγγελος. Ήταν ο Άγγελος, ναι. Ναι. Αλλά πάει αυτό. Πιστεύω ότι στον ΠΑΟΚ πλέον από εδώ και πέρα θα είναι ο Λουτσέσκου. Όχι, από τον κόσμο, όχι από τη διοίκηση. Από τον κόσμο? Ναι. Θα βγαίνει ο ΠΑΟΚ και θα λέει: Ω, το Ρασβάν, φέρτε πίσω το Ρασβάν. Το Ρασβάν θα λέει: Ποιο θα το έλεγε. Φαντάσου. Που μετά την Ξάνθη λέγανε: Ε, πεντάτε μόρια τώρα. Μοιάζει πολύ σε αυτό με το Φερέιρα. Αν και τώρα είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Ναι. Δεν είναι όπως ήταν τότε στην αρχή με τον Λουτσέσκου, γιατί τότε δεν υπήρχε πρωτάθλημα πριν. Ναι. Είναι πιο χαλαρά τώρα με τον, με τον Πορτογάλο. Κλείνουμε. Κλείνουμε, λες, ε. 12 φτάσαμε. Ευχαριστούμε και τη στοίχημα που ήταν μαζί μας για ακόμα ένα βράδυ. Κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος, η οποία στην εφαρμογή κατεβάζετε εύκολα και απλά σε tablet ή κινητό και επιλέγετε μεταξύ εκατοντάδων επιλογών στοιχηματισμού που σας δίνει η στοίχημα που ήταν μαζί μας απόψε και την ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τον Βασίλη Καβαδία. Και επειδή ξεκίνησε και η δίκη στο Open, αποχωρώ, κύριε Θωμαίδη. Καλό βράδυ.